Είμαι ο πρόεδρος του Ελισμέου, της Στράτηγος Βαλζόης και σήμερα, όπως και κάθε Τετάρτη, φιλοξενούμε μία εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα. Ειδικά για σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο άτομο και στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους. Είναι ο Άγγελος Χωριανόπουλος και θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή το αντικείμενο που επέλεξε να μας μιλήσει, μόνο και μόνο με το ακούσετε από τον τίτλο, ή αν το έχετε διαβάσει, θα σας εξητάρει. Λέει ο νέος χάρτης της Μέσης Ανατολής, η πιο επίκαιρο, λοιπόν, και η επανάσταση των εξοπλισμών στην Ουκρανία. Και αυτό νομίζω ότι θα προκαλέσει πολύ ενδιαφέρον. Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στον κύριο Χωριανόπουλο, να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Μπορείτε να γράφετε στο chat τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσουμε στο τέλος να ικανοποιήσουμε τις περισσότερες. Αν θέλετε να γράφετε μόνο ερωτήσεις ή έχοντας μια πολύ πολύ μικρή τοποθέτηση μιας σειράς μόνο, αν θέλετε για να βάλετε την ερώτηση μέσα. Όπως και επίσης θα έλεγα ότι εδώ αυτοί που μας ακούν οι φίλοι στο Ελισμέ, όταν θα κάνουν τις ερωτήσεις θα έχουν προτεραιότητα σχέση με αυτούς που παρακολουθούν διαδικτυακά, να είναι περισσότερο ερώτηση και λιγότερο τοποθέτηση. Ο χρόνος είναι γύρω στα 45 λεπτά, νομίζω αρκετός είναι, κύριε Χωριανόπουλο. Και για να έχουμε περίπου άλλα τόσα για ομιλίες, για ερωτήσεις και απορίες. Αυτά είναι οι κανόνες που οι παλαιότεροι τα γνωρίζετε. Και πριν παραδώσω το μικρόφωνο στον κύριο Χωριανόπουλο, για να σας ακούνε καλύτερα εσάς, όχι εμένα, βάλτε το εδώ, το πέτο σας. Λοιπόν, και ανοίγουμε και αυτό εδώ και σας ακούνε καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε το βιογραφικό του κυρίου Χωριανόπουλου. Ένας νέος άνθρωπος και όπως είπα στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους και θέλουμε περισσότερους. Λοιπόν, αυτό το τύπο δίπλα μου δεν τον ήξερα. Τον γνώρισα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο Twitter, στο παλιό Twitter, τον InX. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε κάποια πράγματα που παρόλο που και εγώ ασχολούμαι και μέσα να το είχε κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκα εγώ. Κάποια βίντεο περίεργα, κάποια έτσι αυτά που με βοήθησαν και εμένα στις αναλύσεις μου. Λοιπόν, και ζήτησα πληροφορίες να δω ποιος είναι. Αφού ενημερώθηκα και είδα και την αίτηση στο σελίδα, ρώτησα από ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα. Δημοσιογράφος που τον έχω φιλοξενήσει σε εκπομπές, να πούμε και το όνομα, η Άννα Σανοζίδου, η Λιμοδοστό, λοιπόν, και μου εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια. Οπότε εξηγήθηκα στο ΔΣ εδώ, να καλέσουμε ένα νέο άνθρωπο, να δούμε πώς σκέφτονται, πώς εκφράζονται και πώς βλέπουν τα πράγματα. Γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι συνέχεια οι μόνοι, εμείς, κύριε Παρασκευάκο, φεύγουμε σιγά σιγά, οπότε θα αφήσουμε το δρόμο στους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, Άγγελος Χωριανόπουλος είναι ιδρυτής του δικτύου πληροφοριών Future Warfare and Defense and Geopolitical Intelligence Network και της ιστοσελίδας www.futurewarfare.gr. Έχει εργαστεί ως αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου στην ιστοσελίδα υπογνώμων.gr, το φίλο μου του Σάβα και του συναδέλφου και τεθωρακισμένο, και ως αναλυτής θεμάτων άμυνας και εξοπλισμών στην ιστοσελίδα defenseview.gr. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό, τη γεωπολιτική και την τεχνολογία. Έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις το Σώμα Πεζοναυτών το 505 και το 575 το έτος 2022. Νέος άνθρωπος. Αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Ως κομμάτι, ως ειδικές δυνάμεις, η επαφή με το τομέα της διεθνούς οικονομίας, της άμυνας και της γεωπολιτικής ξεκίνησε από τα 20 χρόνια και φιλοδοξεί να ασχοληθεί με τον τομέα επαγγελματικά στη χώρα. Λοιπόν, έχει αρθρογραφήσει εργασιακή εμπειρία, έχει στη ροή ειδήσεων, αναλύσει γεωπολιτικού ρίσκου, μεταφράσει, αρθρογραφία. Και στο Defense View και στο Εφογνώμων Politics του Σάββατο Καλλιτερίδη και στο Future Warfare που εδώ συνιστώ να το διαβάσετε ότι όσοι έχετε το ενδιαφέρον για τα θέματα
άμυνας, εξοπλισμού, πληροφοριών, ασφάλειας και ούτω καθεξής και όλα τα συναφή. Λοιπόν, να μην πω περισσότερα, εδώ το χρόνο από τον κύριο Χωριανόπουλο. Αν θέλετε, ελάτε λίγο πιο αριστερά, λίγο να είστε πιο στο κέντρο της κάμερας. Εγώ να πάω λίγο πιο έτσι, εκεί. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Αρχικά να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά κύριε Μπατζό και όλους εσάς που ήρθατε να με παρακολουθήσετε και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από Zoom και στο YouTube στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει ένα δίκτυο ανάλυσης γεωπολιτικού και αμυντικού ρίσκου, να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ περισσότερες ροές και πηγές πληροφοριών αναφορικά με το τι γίνεται σε πάρα πολλές ζώνες συγκρούσεων, κρίσεων, όπως θέλετε πείτε το. Για παράδειγμα, στην Ουκρανία, στις εξελίξεις που βλέπουμε από το 2022 και ύστερα, και στο Ισραήλ κατά κύριο λόγο. Αυτό το οποίο γίνεται σε πρακτικό επίπεδο είναι ότι δραστηριοποιούμαστε στο Twitter που είπε ο κύριος Μπατζούς, με είδε και στο Telegram, και ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουμε κάποιες διαφορετικές πληροφορίες από ό,τι βλέπει ο μέσος πολίτης είναι ότι πολύ απλά δραστηριοποιούμαστε σε πάρα πολλά περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο της δραστηριοποίησης και της έκθεσης σε πολύ περισσότερες πηγές πληροφοριών, αυτό που αντιλαμβάνομαι και προσπαθώ να το περάσω και μέσα στην ιστοσελίδα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία βλέπουν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και τα ελληνοτουρκικά σαν πεδίο μελετών, αλλά και τη σύγκρουση στην Ουκρανία και την σύγκρουση αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των συγκρούσεων, όλου αυτού του περιβάλλοντος πολυκρίσεων, όπως το ονομάζουν, αυτή είναι η κύρια ορολογία, περιβάλλον πολυκρίσεων, ο κύριος παρονομαστής και ο εγκέφαλος όλης αυτής της κρίσης είναι ο συστημικός ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Για να το εξηγήσω πιο απλά, από το 2018 με 2019 και ύστερα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σαν κράτος, και ο κρατικός τομέας, και ο επιχειρηματικός τομέας, και ο βιομηχανικός τομέας, θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από την Κίνα. Από την Κίνα συνολικότερα, ως οικονομική οντότητα, ως πολιτική οντότητα, από την Κίνα γενικότερα. Θέλουν να διώξουν, να πάρουν τα εργοστάσια τους από τη ζώνη του Ινδοειρηνικού, από τις ειδικές οικονομικές ζώνες της Κίνας, και θέλουν να τα μεταφέρουν σε χώρες όπως η Ινδία, σε χώρες όπως το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η Ταϊβάν και μια σειρά άλλων κρατών της Ανατολικής Ασίας. Κατά την αμερικανική λοιπόν αντίληψη, την οποία παρατηρούμε σε μεγάλο βαθμό, λόγω αυτής της ραγδαίας εξόδου των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων από την Κίνα, ξεκίνησε αυτή η κρίση στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Κίνας, ξεκίνησε να φεύγει από το περιβάλλον του Ινδοειρηνικού και να πηγαίνει προς άλλες περιοχές του πλανήτη, έτσι ώστε να ξαναδιαμοιραστεί η μεγαλύτερη μερίδα της ισχύως αυτών των κρατών στο διεθνές σύστημα. Η πρώτη χώρα στην οποία ξεκίνησε όλη αυτή η ανεξαρτητοποίηση των μεταξύ των σχέσεων εμφανίζεται μία εβδομάδα πριν τον Ρωσοκρανικό πόλεμο και η πρώτη χώρα είναι το Καζακστάν. Η πρώτη κρίση αφορά το Καζακστάν, έλαβε χώρα, αν θυμάμαι καλά, τον Δεκέμβριο με Ιανουάριο του, όχι τον Δεκέμβριο του 2022 με Ιανουάριο του, αρχές Ιανουαρίου ακριβώς, αρχές Ιανουαρίου με τέλη Δεκεμβρίου. Ξεκίνησε τότε να λαμβάνει χώρα ένα μήνα περίπου πριν τον Ρωσοκρανικό πόλεμο και είδαμε μια προσπάθεια ενορχήστρωσης ενός πραξικοπήματος εναντίον της κυβέρνησης του Καζακστάν και μια ακαριαία απάντηση του ρωσικού στρατεύματος όπου με τις δυνάμεις αλεξιπτωτιστών του VTV, τις ειδικές δυνάμεις αλεξιπτωτιστών, κατάφεραν να περιορίσουν αυτό το ζήτημα. Στην συνέχεια, ένα μήνα αργότερα περίπου, είδαμε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός εδώ πέρα να πούμε ότι δεν ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία. Εγώ παρακολουθώ τα συγκεκριμένα ζητήματα, ξεκίνησα να εργάζομαι επαγγελματικά από το 2017 στον Ινφογνώμων, όπως σας είπα. Το γεωγραφικό σημείο το οποίο μελετούσα ήταν η Ουκρανία και η Ρωσία και ο ρόλος των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Κίνας στην περιοχή. Και αυτό το οποίο έχω να πω και προς όλους εσάς και να το κρατήσετε, από το 2017 που ξεκίνησα να ασχολούμαι, δεν υπήρξε ούτε μία εβδομάδα την οποία να μην κληθώ να αναλύσω κάποιες αψιμαχίες δια των όπλων μεταξύ φιλορώσων και φιλοκρανών, μεταξύ ρωσικών οντοτήτων, ρωσικών εθνικών ομάδων στα εδάφη της Ανατολικής Ουκρανίας και κάποιων Ουκρανών. Δεν υπήρξε ούτε μία εβδομάδα την οποία να δούμε να περιορίζεται όλη αυτή η εν υπνώση σύγκρουση, η οποία το 2022 κορυφώθηκε
Πλέον η Ουκρανία έχει μεταβληθεί σε ένα έτσι αχανές περιβάλλον και διεξαγωγής πάρα πολλών μεθοδολογιών ανάλυσης της οικονομικής υπόστασης της Ουκρανίας, διότι η Ουκρανία έχει γίνει ένα οικονομικό πείραμα, αλλά και έχει μεταβληθεί και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολεμική διαδικασία σε έναν σημαντικό βαθμό. Δεν έχει αλλάξει η φύση του πολέμου, έχουν αλλάξει αρκετά χαρακτηριστικά του πολέμου, τα οποία για πάρα πολλούς αναλυτές τους οποίους παρακολουθώ επηρεάζουν και την φύση του πολέμου. Για να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία πλέον έχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει διαμερισματοποιήσει τις σχέσεις και την επιρροή την οποία θα έχει από ξένες δυνάμεις. Η Ρωσία έχει αναλάβει και την διαχείριση της Κρυμαίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει αναλάβει και τη διαχείριση των πάλι κάποτε εδαφών της Ανατολικής Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει και μέσω των πολύ καλών σχέσεων που έχουν με την κυβέρνηση του κ. Ζελένσκι και μέσω του Βρετανικού Βραχίωνα, όπου είναι αυτός ο οποίος υποστήριξε από την αρχή της σύγκρουσης δια της πολιτικής και εθνολογικής οδού του κ. Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κυρίως της BlackRock και της Vanguard που έχουμε ακούσει, να αγοράσουν ένα μεγάλο μέρος του όποιου ορυκτού πλούτου έχει απομείνει στην Ουκρανία. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία του ορυκτού πλούτου έχει περάσει πλέον στην Ρωσία, δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα μερικά εδάφη τα οποία έχουν απομείνει και μπορούν να παράξουν κάποιο οικονομικό όφελος για την Ουκρανία να έχουν περάσει στον κινέζικο παράγοντα. Αυτή είναι μια αθέατη διείσδυση. Είναι μια διείσδυση την οποία δεν περίμενα να δω προσωπικά εγώ. Όπως σας είπα, από το 2017 που παρακολουθώ και άλλους αναλυτές αναφορικά με το τι γίνεται στην Ουκρανία, η συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών από την Μεγάλη Βρετανία κυρίως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπανε μια ήπια διείσδυση των Κινέζων κυρίως στα εδάφη τα οποία φιλοξενούν σπάνια μέταλλα και σπάνιες γης εντός της Ουκρανίας. Προσωπικά δεν το πίστευα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, διότι δεν το έβλεπα ούτε στα νούμερα. Έχω τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο, έκανα, μελετούσα προϋπολογισμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάποιων εταιριών, οι οποίες υποτίθεται δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία και δεν το έβλεπα αυτό. Ωστόσο, ήρθε το 2022 και 2023 να διαψεύσουν όλα αυτά τα οποία και εγώ νόμιζα και να δούμε στην πράξη ότι η Ουκρανία ήταν το πρώτο γεωγραφικό σημείο εκτόνωσης της κρίσης μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Εκεί πέρα στην Ουκρανία ξαναμοιράστηκαν κάποια εδάφη τα οποία περιείχαν σπάνιες γης, κάποια εδάφη τα οποία περιείχαν σπάνια μέταλλα, κάποια εδάφη τα οποία περιείχαν τις ουσίες και τα μέταλλα, κατά κύριο λόγο για μέταλλα μιλάμε, στα οποία θα στηριχθεί η βιομηχανία του μέλλοντος. Και πάμε λίγο να εξηγήσουμε για ποιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούσαν σε τόσο μεγάλο βαθμό και σε τόσο μικρό επίπεδο μια χώρα σαν την Ουκρανία, την οποία καλώς ή κακώς στην Ελλάδα πριν τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο δεν την μελετούσαμε σε όσο βάθος χρειάζεται. Η νέα βιομηχανική επανάσταση, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή, χαρακτηρίζεται από αυτό το κομμάτι που ακούτε, την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία κανείς δεν μπορεί να μας ορίσει πλήρως, κανείς δεν ξέρει στην πράξη με έναν σαφή ορισμό τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι για να λειτουργήσει ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης στους υπολογιστές μας και στα κινητά μας, χρειάζονται κάποια πάρα πολύ βασικά ορυκτά, κάποια πάρα πολύ βασικά υλικά, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να κατασκευαστούν οι πρώτες ύλες οι οποίες επιτρέπουν την ακαριαία κίνηση ηλεκτρονίων, η οποία μεταφράζεται ως τεχνητή νοημοσύνη. Όλη αυτή η ταχύτητα επεξεργασίας και μετάδοση δεδομένων ονομάζεται ως τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με όλους τους άλλους ορισμούς που της δίνουν. Τα ορυκτά αυτά είναι οι σπάνιες γης και τα σπάνια μέταλλα. Τα κύρια εδάφη στον πλανήτη στα οποία βρίσκονται οι σπάνιες γης και τα σπάνια μέταλλα είναι κατά κύριο λόγο τα εδάφη της Κίνας, η νοτιοανατολική κυρίως Κίνα, είναι η περιοχή της Κρυμαίας, η περιοχή του Χαρκόβου, όπου εδώ συναντάμε την Ουκρανία, και μετά είναι και η Αφρική. Υπόψη, υπάρχουν και κάποια εδάφη και στην Ελλάδα, υπάρχουν και κάποια εδάφη στην Νορβηγία και στην Ολλανδία, αλλά οι ικανότητες εξόρυξης τις οποίες διαθέτουμε και σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Οπότε και τα κράτη και η αγορά, οι επιχειρήσεις, να το πούμε πάρα πολύ απλά, δίνουν τεράστια έμφαση στην εκμετάλλευση και των κινέζικων κοιτασμάτων και των κοιτασμάτων της Κρυμαίας και του Χαρκόβου, κατά κύριο λόγο.
Αντιλαμβάνεστε ότι για να εκμεταλλευτεί μια χώρα ή μια εταιρεία τα κινέζικα κοιτάσματα, πρέπει να μιλήσει απευθείας με το κινέζικο κράτος με ό,τι προβλήματα μπορούν να υπάρχουν. Οπότε τα κοιτάσματα τα οποία είναι πολύ πιο εύκολο να, στα οποία είναι πολύ πιο εύκολο να έχει πρόσβαση η αγορά είναι τα κοιτάσματα της Ουκρανίας. Οπότε αφενός με αντιλαμβάνεστε ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, επειδή περνάει μέσα από αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, αφορά, το λέω να το κρατήσετε, αφορά και το κομμάτι της διαχείρισης των ουκρανικών εδαφών, τα οποία περιέχουν και σπάνια μέταλλα, κατά κύριο λόγο, και σπάνιες γεές. Αντιλαμβάνεστε πως επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωρίζετε και όπως σας ξαναείπα, βρίσκονται σε μια κατάσταση συστημικού ανταγωνισμού με την Κίνα, όπου προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να υπάρξει μια απεξάρτηση από την Κίνα και τις πρώτες ύλες που διαθέτει και τα οικονομικά δίκτυα της Κίνας και τη βιομηχανία της Κίνας, γενικότερα προσπαθούν να υπάρξει μια απεξάρτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι φυσικό επακόλουθο να δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα ορυκτά τα οποία υπάρχουν στην Ουκρανία. Τώρα πάμε να ξανασυνδέσουμε την Ουκρανία με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ουκρανία είναι το δεύτερο περιβάλλον μάχης στο οποίο δοκιμάστηκε, στην πράξη δοκιμάστηκε, δεν μιλάω για εξέταση, μιλάω για δοκιμή της τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική διαδικασία. Και θα σας δώσω κάποια πάρα πολύ απλά παραδείγματα για να καταλάβετε πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του πολέμου και να μπούμε και στο κομμάτι των εξοπλισμών, οι οποίοι αφορούν και την Ελλάδα στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε παρατηρήσει και έχετε δει όλοι την ενισχυμένη χρήση των τακτικού επίπεδου drone και των FPV drone. Αυτά που ονομάζονται drone πρώτης θέασης, πρώτης όψεως, πρώτη προσώπου, όπως θέλετε πείτε. Τι είναι αυτό το οποίο, το καινοτόμο το οποίο έχει κάνει ο Ουκρανικός στρατός σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα Delta. Μπορείτε όσο θέλετε να το μελετήσετε, μπορείτε να δείτε την επίσημη συνεργασία της Ουκρανικής κυβέρνησης με το ΝΑΤΟ και με τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη του προγράμματος Delta. Το οποίο πρόγραμμα Delta τι είναι αυτό που κάνει στην πράξη να το καταλάβουμε. Είναι εξαιρετικά απλό. Ο κάθε Ουκρανός στρατιώτης ή ο κάθε Ουκρανός πολίτης, μια κυρία η οποία μπορεί να ζει σε ένα ανατολικό χωριό της Ουκρανίας και να βρίσκεται κοντά με τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, κατεβάζουν μία εφαρμογή στο κινητό τους, η οποία εφαρμογή έχει αλλάξει πάρα πολλά ονόματα, ας την πούμε Delta, κατεβάζουν αυτή την εφαρμογή και αμέσως μέσω αυτής της εφαρμογής δίνουν άδεια στην Ουκρανική κυβέρνηση μέσω του προγράμματος Delta να έχει πρόσβαση σε όλους τους αισθητήρες που φέρει το κινητό και σε όλους τους αισθητήρες με τους οποίους είναι συνδεδεμένο το κινητό. Δηλαδή ένα κινητό μπορεί με Bluetooth ή με Internet να συνδεθεί με ένα ταπεινό ντρονάκι. Με ένα ντρονάκι με το οποίο βιντεοσκοπούμε τους γάμους μας, βιντεοσκοπούμε το οτιδήποτε. Έτσι η Ουκρανική κυβέρνηση μπορεί και έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα τα οποία διακινούνται στην πολεμική διαδικασία. Μπορεί να έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες που τραβάει μια κυρία η οποία ζει σε ένα χωριό της Ανατολικής Ουκρανίας, μπορεί να έχει πρόσβαση καθ' όλη την διάρκεια επιχειρήσεων ενός drone το οποίο μελετάει τις κινήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, μπορεί να έχει πρόσβαση σε τυπικά ραντάρ, μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα εκείνα τα... τα συστήματα σε όλα εκείνα τα όλα αυτά τα δεδομένα να μεταδίδονται είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω δορυφορικών επικοινωνιών με το Starlink μπορούν να μεταφέρονται στο κεντρικό, στο κέντρο διοίκηση και ελέγχου του προγράμματος Delta, όπου εκεί πέρα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και το ουκρανικό κράτος κατά επέκταση μπορούν και έχουν μία εικόνα όλου του περιβάλλοντος μάχης, όλου αυτού του περιβάλλοντος στο οποίο διεξάγεται η πολεμική διαδικασία. Χωρίς την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα ήταν εφικτή η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων, η αυτόματη και αυτόνομη επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων, δεν θα ήταν εφικτός ο διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση των δεδομένων αυτών, αναγεωγραφική υπόσταση, αναείδος απειλής ή οποιαδήποτε ταξινόμηση επιλέξουν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, και δεν θα ήταν εφικτό να δούμε σε τόσο μεγάλο βαθμό την χρήση των drone στο πεδίο της μάχης. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο προέκυψε από όλη αυτή τη διαδικασία ήταν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την συνεργατική λειτουργία μεταξύ του μέσου πλήτη, του ανθρώπου και μιας μηχανής των drone των οποίων εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Πολλοί άνθρωποι έχετε δει, πολλοί από εσάς έχετε δει τους Ουκρανούς στρατιώτες οι οποίοι φοράνε είτε μία λευκή, είτε μία μπλε, είτε μία κίτρινη κορδέλα στο κράτος τους.
Ο αρχικός ρόλος χρήσης της είναι για να διαχωρίζει ο μέσος πλήτης τον σύμμαχό του από τις εχθρικές δυνάμεις. Ένας δεύτερος όμως τρόπος χρήσης, τον οποίο πάλι τον βλέπουμε λόγω της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική διαδικασία, είναι ότι τα φύλλα μη επανδρωμένα μέσα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων με την κάμερά τους κοιτάνε αφενός μεν τις κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων, τις κινήσεις των ρωσικών θέσεων, αλλά ο τηλεχειρισμός δεν υπάγεται μόνο σε έναν οπλίτη. Ο τηλεχειρισμός λόγω της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται αυτόνομα. Για ποιον λόγο? Διότι το ντρονάκι μέσω του λογισμικού που διαθέτει ακολουθεί ακριβώς αυτήν εδώ πέρα την κορδέλα. Του έχουν μαρκάρει οι Ουκρανοί την κίτρινη κορδέλα, την μπλε κορδέλα, την όχια κορδέλα και μπορεί έτσι και ακολουθεί αυτόνομα τις κινήσεις της κορδέλας. Πώς το κινητό σας μπορεί να ανοίξει με αναγνώριση προσώπου, διότι εντοπίζει και αναγνωρίζει το πρόσωπό σας, με ένα πολύ πιο απλό και ένα πολύ πιο εύκολο στην κατασκευή λογισμικό, ένα ντρονάκι μπορεί να ακολουθεί και να κεντράρει στις κινήσεις μιας κορδέλας, διότι αυτό αναγνωρίζει. Οπότε βλέπετε σε τεράστιο βαθμό το κομμάτι της εισαγωγής τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική διαδικασία και αντιλαμβάνεστε και το ηθικό ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα σας φέρω ένα ζήτημα το οποίο έχει παρουσιαστεί στο κέντρο ανάλυσης CSIS, αν θυμάμαι καλά, ή στο CNA, είναι δύο αμερικά κέντρα μελετών, τα οποία έχουν ως έδρα τις ΗΠΑ, όπου εκεί πέρα αναλύθηκε σε μεγάλο βαθμό ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα, ως παράδειγμα, όπου ένας διοικητής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ήθελε να έχει πρόσβαση στις κινήσεις των Ρώσων στρατιωτών σε ένα προωθημένο χαράκομα. Δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση διότι η εικόνα του ντρόνου δεν έφτανε. Και έδωσε εντολή στις τοπικές δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού να χωρίσουν τον ντρόν λίγο πιο μπροστά. Οι Ουκρανικές δυνάμεις εκείνη τη στιγμή είχαν τον ντρονάκι σε αυτόνομη λειτουργία, σε αυτόματη λειτουργία, δεν το χειριζόντουσαν δηλαδή με τον υπολογιστή. Είχαν πει στον ντρονάκι ακολούθα την κορδέλα, όπως σας είπα πιο πριν. Οπότε, τι αναγκάστηκε να κάνει ο τοπικός διοικητής του τακτικού Ουκρανικού κλιμακίου, ο ίδιος να διατάξει τον οπλίτη τον οποίο ακολουθούσε τον ντρόν, να του πει να κάνει μια διαδικασία έρπισης μέχρι ένα βράχο μπροστά, μέχρι ένα σημείο μπροστά στο οποίο θα είναι ασφαλής, έτσι ώστε να μπορέσει τον ντρονάκι, ακολουθώντας τις κινήσεις του στρατιώτη, να προχωρήσει μπροστά για να δούνε τα κέντρα δίκης και ελέγχου της Ουκρανίας τις κινήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έγινε, σύμφωνα με το παράδειγμα που ανέφερε το CSIS ή το CNA. Έγινε. Ο πλήτης ο οποίος έκανε έρπιση έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του λόγω των εντολών τις οποίες έδωσε ο Ουκρανός τοπικός διοικητής, αλλά βλέπουμε ότι έχασε τη ζωή του και λόγω των ικανοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν με τόσο μεγάλη έτσι, ευκολία για τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου να μεταφέρουν αυτόνομα και αυτόματα τόσα κρίσιμα δεδομένα μάχης για τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνέχεια του παραδείγματος, το παράδειγμα τελειώνει με το γεγονός ότι διεξήγαγαν οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις κάποιες ρηπές πυροβολικού, κατέστρεψαν τις ρωσικές θέσεις και κάπως έτσι, στο παράδειγμα αυτό, θελήσανε να πούνε οι συγκεκριμένοι αναλυτές ότι η εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης και η θυσία αυτού του ανθρώπου εν τέλει ήταν για καλό, αλλά θέλω να κρατήσετε το ηθικό κομμάτι. Πολλοί από εσάς θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για το αν είναι ηθικό, για το αν είναι σωστό, για το αν είναι λάθος να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην πολεμική διαδικασία. Είμαι στην ευχάριστη πλην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ήδη την χρησιμοποιούμε, ήδη έχει σπάσει αυτή η γραμμή του αν είναι ηθικό ή ανήθικο. Έχουμε εμπειρικά δεδομένα, έχουμε διδάγματα. Αυτή τη στιγμή δεν σας αναλύω μια μελλοντική χρήση, σας αναλύω το παρελθόν. Το τι έγινε όταν θελήσανε οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να λειτουργήσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό το λογισμικό και το πρόγραμμα χρήσης Delta. Τώρα, για να το δέσουμε με τα όλα γεγονότα, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις τις οποίες αναφέραμε. Το πρόπλασμα του Delta, ποιο είναι? Είναι ένα πρόγραμμα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο λέγεται JADC2. Είναι Joint All Domain Command and Control. Ουσιαστικά, ποια είναι η χρήση του? Είναι ακριβώς αυτή την οποία σας περιέγραψα και για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενοποιήσει όλα τα συστήματα τα οποία συμμετέχουν στην πολεμική διαδικασία. Και όταν λέμε συστήματα, κατά τον αμερικανικό ορισμό, ως σύστημα εννοείται και μια κάμερα GoPro που μπορεί να φέρει ο εκάστοτε Αμερικανός οπλίτης, ο οποίος επιχειρεί σε ένα νησί του Ανατολικού Αιγαίου, σε ένα νησί του Ειρηνικού,
έχει κάθεται στην Κρήτη. Αυτή η κάμερα υπάγεται στο JADC2, όπου με αυτόν τον τρόπο μπορούν πληροφοριακά να ενοποιήσουν το περιβάλλον μάχης, μπορούν να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι και ποιες και πόσες πληροφορίες διακινούνται στην πολεμική διαδικασία, έτσι ώστε να έχουν την κυριαρχία στο κομμάτι των κινήσεων, να έχουν την πρωτοβουλία στις κινήσεις, να είναι αυτές οι οποίες θα καθιερώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η πολεμική διαδικασία, την μορφή που θα έχει μια πολεμική διαδικασία, να ελέγξουν την κλιμάκωση, να ελέγξουν την κρίση μιας σύγκρουσης. Αυτοί είναι κάποιοι όροι οι οποίοι τώρα έχουν αρχίσει να αναλύονται στις ΗΠΑ. Εμείς, επειδή δυστυχώς έχουμε το παράδειγμα των ημείων, είναι κάποιοι όροι στους οποίους είμαστε εξοικειωμένοι και σαν πολίτες και όσοι εξειδικευόμαστε στον τομέα. Είναι κάποιοι όροι στους οποίους ο μέσος Έλληνας πολίτης, πιστεύω, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, τους κατανοεί το πόσο σημαντική είναι η έννοια της διαχείρισης της κλιμάκωσης μιας κρίσης. Και βλέπουμε τώρα πως ολόκληρος ο πλανήτης, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική διαδικασία, πράγματι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αναλύουν τις συγκρούσεις, αλλάζει η ευκολία και ο έλεγχος διεξαγωγής των κρίσεων. Και για να το θέσουμε και σε μια λίγο πιο θεωρητική και φιλοσοφική βάση, ο κύριος λόγος για τον οποίο θέλανε να το κάνουν αυτό οι ΗΠΑ είναι επειδή κυριαρχούσε η άποψη ότι ο πόλεμος δεν υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο. Άπαξ και ξεκινήσει η πολεμική δραστηριότητα σε κάποιο σημείο του πλανήτη, αυτή είναι μια αρχή του πολέμου, την οποία και εγώ συμμερίζομαι, μη σας λέω ψέματα. Αυτή είναι μια αρχή την οποία το Αμερικανικό κράτος και η Αμερικανική αμυντική βιομηχανία θέλησαν να σπάσουν, θέλησαν να καταστήλουν. Θέλανε να έχουν την πληροφοριακή κυριαρχία στο πεδίο της μάχης και να ελέγχουν και τον τρόπο και την έκταση και τις προεκτάσεις που θα έχει ένας πόλεμος, μια σύγκρουση, ένα χρωμό επεισόδιο, όπως θέλετε πείτε το. Οπότε, σας το αφήνω αυτό εδώ να το σκεφτεί ο καθένας σας περί το αν μπορεί πράγματι να ελέγξει ο ανθρώπινος παράγοντας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ελέγξει την κλιμάκωση μιας κρίσης. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο και η στρατιωτική ιστορία και οι διεθνείς σχέσεις με κάποιο τρόπο ξαναγράφονται στο πεδίο επιχειρήσεων της Ουκρανίας. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνω μια παύση για κάποιες ερωτήσεις. Όχι, θα το κάνουμε στο τέλος. Ωραία. Ούτε κάποιος δεν θέλει να. Όχι, να το κάνουμε στο τέλος για να μην το διακόπτουμε, γιατί μπορεί να είναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σύμφωνα με το αμερικανικό δόγμα του JADC2, το πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται, ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται από το 2010 έχει ξεκινήσει, δεν είναι τωρινό, αντιλαμβάνεστε ότι η Ουκρανία ήταν ένα εκπληκτικό περιβάλλον μάχης για να εξασκηθούν τέτοια προγράμματα σαν το JADC2. Το Delta είναι το έκδοχο του JADC2, αυτό που σας ανέφερα, το ουκρανικό Delta, το οποίο είναι επίσημο, ξαναλέω, ότι έχει κατασκευαστεί σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του να το δείτε. Και δεν το λέω για να δαιμονοποιήσω το ΝΑΤΟ, μην μπερδευτούμε, σας το λέω για να καταλάβετε πως μέσω της Ουκρανίας και μέσω της σύζευξης της τεχνητής νοημοσύνης με τον τομέα της ανάλυσης των διεθνών σχέσεων, με τον τομέα της ανάλυσης της οικονομίας, πράγματι βλέπουμε έναν διαφορετικό κόσμο. Τώρα, να το δέσουμε με μια ευρύτερη γεωπολιτική αλλαγή και στη συνέχεια να καταλήξουμε στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από την βιομηχανική παραγωγική δραστηριότητα της Κίνας, θέλουν να απεξαρτητοποιηθούν από την κινέζικη οικονομία και από το κινέζικο πολιτικό σύστημα, είναι εξαιρετικά απλός. Πλέον η Ευρώπη, το βλέπουμε σε τεράστιο βαθμό, είναι ένα έρμεο του κινέζικου εμπορίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των καμερών που με ακούτε, των υπολογιστών που έχω μπροστά μου, του μικροφόνου που φοράω, του ποντικού εδώ πέρα, τη λάμπα και όλα τα συναφή, έχουν μέσα κάποια υλικά, κάποια μικροηλεκτρονικά συστήματα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Η Κίνα αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μοχλεύει και τις τιμές της αγοράς και τις τιμές στις οποίες αγοράζει ο Ευρωπαίος καταναλωτής, εγώ και εσείς, και έχει καταφέρει από το 1980 και ύστερα να διεισδύσει με αυτόν τον τρόπο κυρίως, με τον εμπορικό τρόπο, όχι μέσω της διπλωματίας, έχει καταφέρει να διεισδύσει
στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τα κράτη την οικονομική τους πολιτική. Αντιλαμβάνεστε πως αν αύριο μεθαύριο η Κίνα αποφασίσει να βάλει κάποιους δασμούς στους υπολογιστές τους οποίους μα πουλάει, το κόστος διαβίωσης για τα συγκεκριμένα συστήματα στον μέσο Ευρωπαίο θα αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό προκαλεί αντιδράσεις από εμένα και εσάς, πρώτην κυβέρνηση, η οποία δεν μας έχει προστατεύσει σαν καταναλωτές από έναν εξωγενή παράγοντα που είναι η Κίνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι αναγκαία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Ευρώπη αυτή η απεξάρτηση. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε και στο κομμάτι των σπάνιων γεών, και στο κομμάτι των σπάνιων μετάλλων, και στο κομμάτι των ηλεκτρονικών συστημάτων, και στο κομμάτι των φθηνών λογισμικών που μας πουλάνε οι Κινέζοι. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε σε τόσο μεγάλο βαθμό από την Κίνα. Είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι, το είδαμε στην πρόσφατη υγειονομική κρίση. Δεν λέω το όνομα, μην μας κόψει, μην μας χτυπήσει κάτι ο αλγόριθμος. Το είδαμε στην πρόσφατη υγειονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από την Κίνα. Καλώς ή κακώς, ανεξαρτήτως του ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει, το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στην Δύση δεν το πλήρωσαν οι ΗΠΑ. Το πλήρωσε ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, όπου το κράτος του δεν είχε κάποιους μηχανισμούς ελέγχου των αγαθών τα οποία μας έρχονταν από την Κίνα. Θέλοντας και μη, οι τιμές αυξήθηκαν σε όλα τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούμε, τα οποία προέρχονται από την Κίνα, που είναι και πάρα πολλά, όπως βλέπετε, όπως ξανέλησα. Και έτσι αντιληφθήκαμε το 2020 με τον χειρότερο τρόπο, αυτό είναι το χειρότερο, μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο, αντιληφθήκαμε με έναν εξαιρετικά έτσι δαπανηρό τρόπο πόσο εκτεθειμένοι είμαστε και πόση μεγάλη ανάγκη χρειάζεται για διαμοιρασμό αυτού του ρίσκου. Οπότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, βλέποντας όλη αυτή τη δυσλειτουργία του συστήματος και την τόσο μεγάλη εξάρτηση από την Κίνα, θέλησαν να πάρουν τα εργοστάσια τους, τα ευρωπαϊκά εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και τα αμερικανικά εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, θέλησαν να τα πάρουν από την Κίνα και να τα πάνε σε πιο ασφαλείς περιοχές. Και πιο ασφαλείς περιοχές από πολιτικής απόψεως και από οικονομικής απόψεως και από απόψεως εγκύτητας μεταξύ της μεταφοράς των αγαθών. Οι περιοχές αυτές είναι κατά κύριο λόγο η Ινδία, το Βιετνάμ, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Για να σας το πω σχηματικά, είναι τα κράτη, κατά κύριο λόγο τα κράτη του Ινδοειρηνικού πλην της Κίνας και πλην της Βόρειας Κορέας. Και έτσι θέλησαν να διαμοιράσουν το καρτοφυλάκιό τους με έναν τρόπο ο οποίος θα ευνοεί κατά κύριο λόγο τους Ευρωπαίους και μετέπειτα τις ΗΠΑ. Για ποιο λόγο? Διότι οι ΗΠΑ παίρνουν τα εργοστάσια τους από την Κίνα, τα μεταφέρουν στην ίδια την Αμερική, τα μεταφέρουν στις ίδιες τις ΗΠΑ, μετέπειτα τα μεταφέρουν στο Μεξικό, μετέπειτα τα μεταφέρουν στην Αργεντινή και μετά στην Ινδία και το Βιετνάμ, όπως αναφέραμε. Η Ινδία και το Βιετνάμ, η μεταφορά αυτή προς την Ινδία και το Βιετνάμ ευνοεί κατά κύριο λόγο την Ευρώπη. Δεν ευνοεί κατά κύριο λόγο τις ΗΠΑ. Οπότε αντιλαμβάνεστε για το πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να καταλάβετε τη βαρύτητα όλης αυτής της μεταφοράς και για τους ίδιους τους Κινέζους. Θυμάστε το 2022, εγώ τότε υπηρετούσα τη θητεία μου. Θυμάστε το 2022 το περιβόητο ταξίδι της κυρίας Νάνση Πελόζη στην Ταϊβάν. Θυμάστε που το κινέζικο κράτος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, απειλούσε να καταρρύψει το αεροπλάνο της αν έμπαινε στον εναέριο χώρο της Ταϊπέη, της Ταϊβάν. Έχουμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο ήταν κάτι τόσο σημαντικό. Έχουμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο, χωρίς την άδεια του κυρίου Biden, αλλά με την άδεια του βαθμού κράτους των ΗΠΑ, η κυρία Πελώση πήγε προς την Ταϊβάν. Το που ήθελε να κάνει η κυρία Πελώση στην Ταϊβάν είναι εξαιρετικά απλό. Από εκεί πέρα, συντόνισε μαζί με τους ομολόγους της στην επιτροπή στην οποία συμμετείχε και στις συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε, συντόνισε ακριβώς αυτόν τον διαμερισμό του χαρτοφυλακίου των ΗΠΑ. Συντόνισε την μεγάλη έξοδο της δυτικής βιομηχανίας από την Κίνα προς τα υπόλοιπα κράτη. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο κάποιοι Κινέζοι απείλησαν με παγκόσμιο πόλεμο, κάποιοι Κινέζοι απείλησαν με κατάρρευση του αεροσκάφους. Και σας το λέω για να καταλάβετε πρωτίστως την βαρύτητα που έχει όλη αυτή η μεταφορά των βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων του πλανήτη από την Κίνα προς τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ασίας και προς την Αμερική και προς την Λατινική Αμερική. Δεν μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο το βλέπουμε κάθε 10 χρόνια ή κάθε 20 ή κάθε 50 χρόνια. Προσωπικά η τελευταία φορά που είδα μια τέτοια μετατόπιση ήταν λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λίγο μετά, ήταν εκείνη την δεκαετία
στην κατά την οποία ζήσαμε τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ξαναδημιουργούσαμε τις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω των προηγούμενων βιομηχανικών επαναστάσεων. Μιλάμε για ένα τόσο μεγάλης σημασίας ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει και τις συγκρούσεις τις οποίες βλέπουμε. Τώρα, ποια είναι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του διαμοιρασμού αυτού της βιομηχανικής βάσης, η οποία φεύγει από την Κίνα και πηγαίνει στα κράτη του ΗΠΑ. Η απάντηση είναι, και η λύση είναι, ότι με κάποιο τρόπο πρέπει αυτές οι βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες από τα κράτη της Ανατολικής Ασίας να φτάσουν στον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή. Δηλαδή, πρέπει να διαμορφωθούν οι κόμβοι μεταφοράς, τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι και τα δίκτυα εμπορικής μεταφοράς δια της θαλάσσης όλων των αγαθών αυτών. Δηλαδή, πρέπει τα προϊόντα να πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β. Ποιο είναι το σημείο Α, οι χώρες της Ανατολικής Ασίας, τις οποίες σας είπα. Ποιο είναι το σημείο Β, κατά κύριο λόγο το λιμάνι του Πειραιά και της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα η Ευρώπη. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να διαμορφώσουμε έναν νέο εμπορικό διάδρομο. Πρέπει να φύγουμε σαν ανθρωπότητα, όχι μόνο σαν Δύση, σαν ανθρωπότητα. Πρέπει να φύγουμε από τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού, από τον περιβόητο BRI, ο οποίος ξεκινάει από την Κίνα και καταλήγει στην Ευρώπη. Κάποτε κατέληγε στην Ευρώπη και μέσω του λιμανιού του Σκόρκου στον Πειραιά, μέσω τη μεγάλη κινέζικη επένδυση στον Πειραιά. Πρέπει να φύγουμε από τον BRI και να μπούμε στον IMEC, σε αυτόν τον νέο εμπορικό διάδρομο, τον οποίο ανακοίνωσε για πρώτη φορά ο κύριος Μόντι μετά το τέλος της συνόδου των G20 στην Ινδία, η οποία έλαβε χώρα, αν θυμάμαι καλά, τον Σεπτέμβριο, πριν από την 7η Οκτωβρίου, τον Σεπτέμβριο του 2023, αν θυμάμαι καλά. Του 2024, συγγνώμη. Όχι του 2023, καλά, το 2023. Του 2023, το Σεπτέμβριο του 2023. Όλος τυχαίως, μετά την, όλη αυτή τη μεταφορά, μετά από αυτή τη συνεδρία στον G20, ο κύριος Μόντι είπε ξεκάθαρα, σαν Ινδία, σαν Ινδικό κράτος και σαν διεθνής κοινότητα, ξεκινάμε όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται για να χτίσουμε τη βιομηχανική βάση του πλανήτη στην Ινδία. Να φύγει από την Κίνα και να πάει στην Ινδία. Και μετέπειτα συνέχισε ο κύριος Μόντι και οι εκπρόσωποι τύπου, τους οποίους είχε, κυρίως οι εκπρόσωποι τύπου, συνέχισαν να λένε, θα επενδύσουμε στα λιμάνια τα οποία χρειάζεται για να μπορούμε να μεταφέρουμε δια της θαλάσσης τα αγαθά αυτά. Θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία επικοινωνιών με μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες της Δύσης για να μπορούν να μεταφέρουν τα αγαθά αυτά. Είχαν πει ότι θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να απεξαρτοποιηθούν από την Κίνα. Όσο ασχολείστε με την ελληνική ναυτιλία, κάτι τέτοιο θορύβησε σε μεγάλο βαθμό τον μέσο Έλληνα, ο οποίος ασχολείται με την ναυτιλία, διότι από εκεί που πούλαγε, από εκεί που μετέφερε προϊόντα από Κίνα προς Ευρώπη, ξεκίνησε να προετοιμάζεται για μια μεταφορά από Ινδία προς Ευρώπη, με λιμάνια στα οποία δεν έχει ξαναδραστηριοποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το Σεπτέμβριο του 2023 ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε δημόσια ότι ο τρόπος λειτουργίας του πλανήτη αλλάζει. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμπορικές ροές, δεν έχει να κάνει μόνο με ενεργειακές ροές, δεν έχει να κάνει μόνο με ψηφιακές ροές. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο εμπορεύεται ο μέσος δυτικός με τον μέσο Ασιάτη. Με ένα διαφορετικό τρόπο συνδιαλλαγής του τελικού χρήστη με το εργοστάσιο παρασκευής. Οπότε, μετέπειτα μπαίνουμε την περίοδο του Οκτωβρίου, όπου, επειδή σας ξαναείπα, το κύριο πτυχίο μήνες στη διεθνή οικονομία παρατηρήθηκε από χρηματιστηριακής απόψης με όσους παρακολουθούν λίγο τους κινέζικους δείκτες και τους δείκτες της Σιγκαπούρης, παρατηρήθηκε μια τεράστια δραστηριότητα, μια ενίσχυση της δραστηριότητας από την Κίνα προς το Καζακστάν, ώρα κλειδί, σας την ανέφερα και για το Ρωσοκρανικό πόλεμο. Τι αφορούσε αυτή η δραστηριότητα? Η Κίνα ξεκίνησε να πουλάει τεράστιες ποσότητες σιδέρου, μετάλλου, μικροηλεκτρονικών συστημάτων και ξεκίνησε να πουλάει προς το Καζακστάν και μετέπειτα από το Καζακστάν τα εμπορεύματα αυτά πηγαίνανε προς το Ιράν. Η Κίνα ξεκίνησε να προσπαθεί να διασπάσει τις εμφανώς τις εμπορευματικές κυρώσεις που είχαν υποβάλει οι Δυτικοί προς το Ιράν. Ξεκίνησε να πουλάει προς το Ιράν, να το πούμε πάρα πολύ απλά, σε πάρα πολύ πιο έντονο βαθμό, σε πάρα πολύ πιο έντονο ρυθμό από το που λέγεται. Στην συνέχεια μπαίνουμε στην 7η Οκτωβρίου, όπου η Χαμάς χτυπάει και η Χαμάς εισβάλλει στο Ισραήλ. Ξεκινάει ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει μεταξελιχθεί σε τρίτο πόλεμο του Λιβάνου και θα καταλήξει ένας πόλεμος Ισραήλ-Ιράν. Ξεκινάει όλη αυτή η σύγκρουση την οποία βλέπουμε ακόμα και τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε από αυτή τη σύγκρουση?
το οποίο ήταν και πρωτοσέλιδο σε κεντρική κυβερνητική εφημερίδα του Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε ότι το Ιράν, κατόπιν κινέζικη εντολή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θέλει να τορπιλήσει εμφανώς αυτήν τη νέα μεταβολή του διεθνού συστήματος ή αλλιώς να το πούμε απλά τον ΑΙΜΕΚ. Το Ιράν και η Κίνα δεν θέλουν να απεξαρτητοποιηθούμε εμείς, κατά κύριο λόγο, ως Ευρωπαίοι από την κινέζικη βιομηχανία. Και πάμε να το πούμε με κάποια πιο απλά λόγια. Η Χαμάς σαν παραστρατιωτική οργάνωση αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει δικές της βιομηχανικές παραγωγές μονάδες, δεν έχει δικά της εργοστάσια, εξαρτάται από δίκτυα υλικοτεχνικής υποστήριξης από το εξωτερικό. Τα δίκτυα υλικοτεχνικής υποστήριξης κατά κύριο λόγο είναι αυτά τα οποία στηρίζει το Ιράν. Το Ιράν είναι ο πυρήνας. Το Ιράν επίσης, επειδή δεν κινείται αυτόνομα στο κομμάτι δημιουργίας μετάλλου, παραγωγής μετάλλου, αλουμινίου, ούτε στο κομμάτι της διαχείρισης κινείται αυτόνομα, κινείται λόγω της Κίνας, αντιλαμβάνεστε ότι από πίσω η καρδιά του προβλήματος είναι η Κίνα, η οποία δεν θέλει να συνεχιστεί ο ΑΙΜΕΚ. Και έτσι καταλήγουμε στην σύγκρουση στην Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχει κάποια απορία μέχρι εδώ, υπάρχει κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Θα το κάνουμε στο τέλος για να μην χαλάσουμε τη ροή. Σημειώνουν αυτοί όσοι θέλουν να μιλήσουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μέσω αυτής της σύγκρουσης έχουμε μια νέα αλλαγή στο διεθνές σύστημα, την οποία δεν την έχουμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν την έχουμε επικοινωνήσει και δεν την έχουμε καταλάβει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Αλλάζει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Ισραήλ, όσο ήμουν εγώ φοιτητής και εξεταζόμουν σε αυτά τα πράγματα και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθώ και τις αναλύσεις εδώ πέρα από το ΕΛΙΣΜΕ και γενικότερα αναλύσεις, το Ισραήλ για πάρα πολλούς ήταν ο ακρίτας της Δύσης. Μετάβασης της βιομηχανικής παραγωγής. Έχει σταματήσει η μετάδοση. Σαν να έχει κλείσει το μηχάνημα, το κυρίω μηχάνημα του ομιλητή. Έλα.
Okay, είμαστε εντάξει. Να επαναλάβω πάλι. Τώρα επανήλθε και ο ήχος και όλα. Δυστυχώς, από το καλύτερο πάμε στο χειρότερο. Βάλαμε οπτική ίνα και μας δημιουργούνται προβλήματα. Ζητούμε συγγνώμη, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λοιπόν, ευθύνονται αυτοί που μας βάλαν την οπτική ίνα, εκτός εδώ αν ο κ. Σουριανόπουλος είπε κάποια πράγματα που ενοχλούν και μας κόψανε. Ξαναπέστα πάλι να δούμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο κρίσιμο σημείο ότι το Ισραήλ πλέον σταματάει να είναι ένα ακροχωνιαίο φυλάκιο για τη Δύση και πλέον μετουσιώνεται σε έναν κόμβο ενοποίησης της Ανατολικής Ασίας και της βιομηχανικής και οικονομικής δραστηριότητας στην Ανατολική Ασία με την υπόλοιπη Δύση. Τώρα, πώς λειτουργούν τα κράτη τα οποία είναι κόμβοι στο διεθνές σύστημα και δεν είναι ακρογωνία φυλάκια στο Ισραήλ, όπως ήταν το Ισραήλ. Τα κράτη αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει για να υπάρξουν, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα κράτος όπως το Ισραήλ, το οποίο απειλείται εδώ και δεκαετίες κυριολεκτικά και από τον Βορρά και από τον Νότο και από τα ανατολικά του σύνορα, τα κράτη αυτά για να λειτουργήσουν σαν κόμβοι πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφάλειας και για τα κράτη με τα οποία συνεργάζονται και για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και για όλους τους διαδρόμους οι οποίοι θα περνάνε από αυτά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα Ισραήλ το οποίο δεν έχει λύσει το πρόβλημα με τη Χαμάς να δεχτεί να περάσει ένας εμπορικός διάδρομος μέσα από τα εδάφη του Νοτιού Ισραήλ. Είναι εξαιρετικά απλό, τεράστια ασφάλιστρα, τεράστιο κόστος κατασκευής και πάει λέγοντας, το κόστος ανεβαίνει, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Οπότε, τι γίνεται μέσω της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ? Όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες, βλέπει το Ισραηλινό κράτος αυτήν την ευκαιρία η οποία έρχεται μία φορά στα 50 χρόνια, όπως είπε. Αυτά λιμπέρι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Και αλλάζει πλέον το περιβάλλον γύρω του και το μετουσιώνει σε έναν κόμβο. Δηλαδή, λύνει το πρόβλημα ασφαλείας το οποίο είχε με τα βόρεια σύνορά του, με τα ανατολικά σύνορά του και με τα νότια σύνορά του. Το βόρειο πρόβλημα λέγεται Χεζμπολάχ, το νότιο πρόβλημα λέγεται Χαμάς και το ανατολικό πρόβλημα λέγεται φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ακολουθούν. Έχασαν προχθές 4 ηγετικά στελέχη του στη Συρία τη ζωή του. Το πρόβλημα Χαμάς, αντιλαμβάνεστε, σε μεγάλο βαθμό έχει λυθεί. Το πρόβλημα Χεζμπολάχ, αντιλαμβάνεστε, ότι έχει λυθεί και αυτό σε μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσει να λύνεται. Έχουμε φτάσει σε σημείο όπου κανένας δεν θέλει να αναλάβει την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Κανένας. Αρνήθηκε σήμερα το πρωί ο επόμενος διάδοχος να αναλάβει την ηγεσία και είπε ότι η οργάνωση θα λειτουργεί ακέφαλα. Έτσι ανέφερε. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Μου επιτρέπει να είμαι και μετριοπαθής. Είπε για πρώτη φορά ότι δεν εξαρτάται, λέει, εμείς θα τα πολεμάμε. Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Δηλαδή, ανεξαρτοποιήθηκε από αυτό που έλεγε ένα χρόνο ότι εμείς συμπαραστατευόμαστε στη Χαμάς και όμως δεν γίνει ρίγη. Ναι, ακριβώς. Σημαντική αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί στις σε όλες τις προηγούμενες σύγκρουσες. Μεταξύ, ναι, δεν το είχαμε δει στη σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ το 2020, που την έχουμε ξεχάσει. Ναι. Εκεί πέρα έχει πολλά κανονικά υποστηρίξει. Λοιπόν, οπότε, ποιο είναι τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα ασφαλείας στο Βορρά, στο Νότο και στην Ανατολή. Γενικότερα, δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ασφαλείας. Και μπαίνουμε τώρα στο ενδιαφέρον της υπόθεσης. Το παράδοξο με το συγκεκριμένο πρόβλημα ασφαλείας είναι ότι η κεφαλή δεν βρίσκεται ούτε στα βόρεια σύνορα, ούτε στα νότια σύνορα, ούτε στα εκεί στα ανατολικά σύνορα. Η κεφαλή αυτού του προβλήματος είναι το Ιράν. Και βρίσκεται σχετικά μακριά από τα σύνορα με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει γεωγραφική ταύτιση. Δεν μπορούν αυτές οι δύο χώρες να λύσουν τα προβλήματά τους χωρίς να εμπλέξουν και τον υπόλοιπο πλανήτη στην διαδικασία της σύγκρουσης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε, λογικό επακόλουθο, ότι το Ισραήλ για να λύσει τα προβλήματα τα οποία έχει με το γύρο του περιβάλλον πρέπει να λύσει το πρόβλημα το οποίο λέγεται Ιράν. Δεν λέγεται Χεζμπολάχ, δεν λέγεται Χαμάς, δεν λέγεται Πρώτης Επανάστασης, λέγεται Ιράν. Ο κύριος Νετανιάχου τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι η πρώτη στιγμή, όσο παρακολουθώ εγώ τουλάχιστον τα πράγματα, όπου όταν μιλάει για τη Χαμάς την ενοποιεί με το Ιράν. Στην Ευρώπη δεν το κάνουμε αυτό. Στην Ευρώπη μιλάμε για τον πόλεμο Χαμάς-Ισραήλ. Στην Ευρώπη ακόμα τώρα το κύριο πρακτορείο της χώρας μετέδιδε ο πόλεμος Χεζμπολάχ-Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή για τους Ισραηλινούς και για τους Αμερικανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν την όλη διαδικασία, το πρόβλημα είναι η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ, η οποία σιγά σιγά την βλέπουμε να περνάει και στο μεταξύ τους. Για να λυθεί το πρόβλημα το οποίο λέγεται Ιράν,
Πρέπει όπως αντιλαμβάνεστε να βληθεί και να χτυπηθεί, να χτυπηθούν τα κέντρα βάρους του Ιρανικού καθεστώτος. Όλοι οι παράγοντες και όλοι οι λόγοι για τους οποίους το Ιρανικό καθεστώς αντλεί ισχύ στο διεθνές σύστημα. Τι είναι αυτοί οι λόγοι? Εμένα ένας λόγος μου έρχεται στο μυαλό. Ένας πρακτικός λόγος. Ενέργεια. Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία εξάγει τεράστιες, για να μην πω τρομακτικές, ποσότητες ενέργειας προς όλο το διεθνές σύστημα και είναι αυτό το οποίο στηρίζει την βιομηχανία της Κίνας. Η Κίνα δεν είναι μια χώρα ενεργειακά ανεξάρτητη. Έχει τεράστιο πρόβλημα με την ενεργειακή ανεξάρτηση. Είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Τι κάνει με την εμπορική σχέση και την προνομιακή σχέση την οποία έχει με το Ιράν? Αγοράζει φθηνό ιρανικό πετρέλαιο για να μπορούν να λειτουργούν όλα αυτά τα τεράστια εργοστάσια. Και αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα πως για να επέλθει ασφάλεια στο Ισραήλ, πρέπει να επέλθει ασφάλεια και αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, το οποίο απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ. Μόνο έτσι θα μετουσιωθεί ως ένας ασφαλής κόμβος το Ισραήλ, όχι ως κόμβος, ως ασφαλής και αξιόπιστος κόμβος, όταν λυθεί το πρόβλημα με την Ιρανική ηγεσία. Η Ιρανική ηγεσία στηρίζεται πάνω στα έσοδα που λαμβάνει από τη μεταφορά ενέργειας προς την Κίνα κιόλας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι επιλογές του Ισραήλ, εφόσον θελήσει να λύσει το πρόβλημα άνευ διπλωματίας, διότι δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διπλωματική επίλυση στο μέλλον, στο όλο πρόβλημα Ιράν. Επίσης, δεν εμπιστεύομαι τους δημοκρατικούς στο κομμάτι της διπλωματικής επίλυσης, διότι εδώ και 4 χρόνια και από την κυβέρνηση Ομπάμα, για κάποιο λόγο δημοκρατική, έχουν υιοθετήσει μια πάρα πολύ φιλική στάση προς το Ιράν, προκειμένου να μην αγκαλιαστεί το Ιράν με την Κίνα. Είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλω να μπλεχτούμε σε αυτό. Θέλω να καταλάβετε ότι η λογική εξέλιξη των πραγμάτων για να διαμορφωθεί ο ΑΙΜΕΚ και για να γίνει το Ισραήλ ένας κόμβος ασφαλείας, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα το οποίο λέγεται Ιράν. Δεν θέλω να πάμε τόσο πολύ στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας, όπου από πίσω του το πρόβλημα Ιράν είναι στην πραγματικότητα η Κίνα. Το Ιράν αυτό καθ' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομο στο διεθνές σύστημα. Χρειάζεται ροές κεφαλαίων από την Κίνα, χρειάζεται τα έργα υποδομών τα οποία έχει κάνει η Κίνα, χρειάζεται τις πρώτες ύλες, τα υλικά και την κατασκευαστική ικανότητα της Κίνας για να χτίσει το Ιρανικό οπλοστάσιο. Το Ιρανικό βαλιστικό οπλοστάσιο, το οποίο χτύπησε η Ισραηλινή αεροπορική βάση, έχει ως πυρήνα, ως βάση, τις κινέζικες πυραυλικές δυνάμεις, τις Rocket Forces της Κίνας, αντίστοιχα και η Τουρκία. Τον ίδιο ακριβώς πυρήνα έχουν, το κινέζικο βαλιστικό οπλοστάσιο. Και ό,τι μπορεί, μπορεί. Και ναι, ακριβώς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια εξίσωση η οποία ξεκινάει από τη σύγκρουση, την συστημική σύγκρουση που σας είπα στην αρχή, μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, περνάει στην Ουκρανία, περνάει στη Λωρίδα της Γάζας, πέρασε μετέπειτα και στην Αφρική, θα το πούμε, ίσως το πούμε στην πορεία εδώ, πέρασε στη Λωρίδα της Γάζας, φεύγει από τη Λωρίδα της Γάζας, πηγαίνει στο Ιράν. Και πού τελειώνει? Ξανά στην Κίνα. Η τελική κρίση, ο εγκέφαλος, ο κύριος μηχανισμός, η πρώτη σπίθα η οποία ξεκινάει και θα τελειώσει όλο αυτό το περιβάλλον πολυκρίσιμο το οποίο βλέπουμε, λέγεται Κίνα. Δεν ξέρω πώς χρονοποιημένη, για να το μπλέξουμε και λίγο στα δικά μας. Να το μπλέξουμε. Ελάχιστα, να το μπλέξουμε στα δικά μας. Να το μπλέξουμε, βεβαίως. Το Ισραήλ, όπως είπαμε, ως κόμβος ασφαλείας, χρειάζεται ασφάλεια στα εγγύη σύνορά του. Δηλαδή, χρειάζεται ασφάλεια στον Βορρά, στον Νότο, στη Δύση και στην Ανατολή, όπως είναι. Συζητήσαμε για τον Βορρά, συζητήσαμε για τον Νότο, συζητήσαμε για την Ανατολή. Τι δεν συζητήσαμε? Για την ασφάλεια στη Δύση. Θα μου πείτε, Μάρε Άγγελε, απειλείται από την Κύπρο το Ισραήλ, η Εθνική Φρουρά θα κάνει απόβαση στα παράνα του Ισραήλ? Όχι. Υπάρχουν κάποιες εν υπνώστη κινήσεις και μικροσυγκρούσεις, μικροαλλαγές που παρατηρούνται στα δυτικά σύνορα του Ισραήλ. Δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μία λέγεται Τουρκία, όπου αντιλαμβάνεστε σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου, καμία εμπορική οδός δεν θα μπορεί να ενώσει την Ανατολική Ασία με την Ευρώπη, για τον εξαιρετικά απλό λόγο ότι η εμπορική οδός αυτή περνάει μέσα στην Αλεξανδρούπολη και τον Πειραιά. Πάρα πολύ απλό. Σε περίπτωση που βρεθούμε σαν Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία, ο κόμβος που λέγεται Αλεξανδρούπολη Πειραιάς τελειώνει και όσο ασφαλές και να είναι το Ισραήλ, δεν περνάει η οδός, δεν περνάει ο ΑΕΜΕΚ, δεν ενοποιούνται οι εμπορικοί διάδρομοι. Εξαιρετικά απλό. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο και πάλι θεωρώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε αναφέρει τόσο πολύ, οι Ισραηλινοί ωστόσο, όσοι διαβάζετε ή το Ισραήλ Radar ή την Jerusalem Post, το αναλύουν σε εβδομαδία με καθημερινή βάση. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία έχει
μια εξαιρετικά, έχει μια σταθέστατη βάση. Μια τεράστια μερίδα του Αιγυπτιακού πληθυσμού δεν συμφωνεί με τον κύριο Σίσι. Σας το βάζω σε παρένθεση για να το θυμόμαστε. Ο κύριος Σίσι δεν έχει ανέβει με τον πιο δημοκρατικό εκλεγμένο τρόπο ο οποίος έχει υπάρξει στον πλανήτη. Ο κύριος Σίσι έχει ανέβει κατόπιν βοήθειας των Αγγλοσαξώνων, των Αμερικανών και των Βρετανών. Προσωπικά ο κύριος Μπάιντεν και ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας του κύριου Τραμπ, είχαν συμμετάσχει σε όλες τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στην άνοδο του κυρίου Σίσι στην ηγεσία. Έχει τόσο μεγάλη σημασία η σταθερότητα της Αιγύπτου για τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ο ΙΜΕΚ. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση. Οι νέοι άνθρωποι και οι νέοι πολίτες, λόγω της φτώχειας, θέλοντας και μη, κατηγορούν την κυβέρνηση και τις συνθήκες ζωής που έχει φτιάξει η κυβέρνηση του Σίσι, κατηγορούν αυτούς για την κατάστασή τους. Κατ' επέκταση, κατηγορούν τους συμμάχους του κυρίου Σίσι και τους βαπτίζουν Αμερικανολάγνους, σειρά κατά των Αμερικανών, λέξεις που ακούμε και, από την, και στη χώρα μας, λέξεις που ακούμε και στη χώρα μας, και ενστικτοδός πιστεύουν πως αν ενοποιηθούν με το άρμα της Κίνας, της Ρωσίας, των αδελφών μουσουλμάνων, το άρμα του Κατάρ, και στρεφόμενοι εναντίον του Ισραήλ, θα έχουν μια καλύτερη μοίρα. Αν με ρωτάτε, ο κύριος λόγος για τον οποίο πιστεύω πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επενδύσουν πραγματικά σε στρατηγικές υποδομές στην Ελλάδα. Ο κύριος λόγος για τον οποίο η Microsoft θέλει ακόμα να έρθει στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια που έχει κάνει να πάρει άδεια, 4 χρόνια, ο κύριος λόγος είναι ότι σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές ανακατανομές και ανακατατάξεις που βλέπουμε, το κέντρο αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος. Και υπάρχει μια τόσο έντονη ανάγκη από την Αμερικανική πλευρά να διασφαλιστούν έστω κάποιοι σταθεροί φύλακε ισχύω στην Ελλάδα, είτε είναι ελεγχόμενοι από την Ελλάδα, είτε είναι ελεγχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι ελεγχόμενοι από τι ΗΠΑ, δεν έχει σημασία αυτό. Υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από την Αμερικανική πλευρά και την Ισραηλινή πλευρά, η Ελλάδα όντω να έχει κάποια γεωστρατηγική βαρύτητα, όπου πράγματι πιστεύω ότι θα πέσουν χρήματα κόντρα σε αυτό το χαοτικό πράγμα που ονομάζεται ελληνικό δημόσιο, κόντρα σε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι ο κύριο λόγο. Επίσης, και να το κλείσω εδώ πέρα το ζήτημα με την Ανατολική Μεσόγειο, αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η χώρα έχει πιεστεί τόσο πολύ, παρά τα δημοσιονομικά της χαρακτηριστικά και την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η χώρα θα παραλάβει τα F-35. Θυμάστε που σας είπα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιζητούν στο πεδίο της μάχης πληροφοριακή κυριαρχία. Θυμάστε που σας είπα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ελέγχουν όλη την διαδικασία ροής και μετάδοσης πληροφοριών στο πεδίο της μάχης. Ωραία. Ο ρόλος του F-35, ο κύριος λόγος, ο πυρήνας είναι ακριβώς αυτός. Δεν είναι ούτε να διεξάγει μακρά, να εκτοξεύει όπλα μακρά σκρούσεις στην Άγκυρα, ούτε να χτυπάει γέφυρες στο Βόσπορο. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Είναι να ελέγχει την πληροφοριακή διαδικασία στο πεδίο της μάχης και σε καιρό ειρήνης εννοείται αυτό. Δεν σηκώνεται F-35 με τους θητείες. Θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και με τον ΑΙΜΕΚ και με την ηλεκτρική ενοποίηση και την ενεργειακή ενοποίηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και με το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται F-35, θέλουν να ελέγχουν όλο το πληροφοριακό σκέλος λειτουργίας της Ανατολικής Μεσογείου και του διαδρόμου του ΑΙΜΕΚ, ο οποίος περνάει από την Ανατολική Μεσόγειο. Για αυτόν τον λόγο, τα F-35 κατά την αμερικανική αντίληψη δεν αποτελούν απλά ενοπλικό σύστημα, αποτελούν μια γεωστρατηγική αλλαγή της χώρας που τα παραλαμβάνει. Μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα στη συνέχεια, αν θέλετε, διότι υπάρχουν παραδείγματα σαν την Ελλάδα, την Ανατολική Ασία, όπως αυτό της Αυστραλίας. Θέλω να καταλάβετε όμως πως όλα αυτά συνδέονται. Όσο ασύνδετο σας φαίνεται το F-35 στα ελληνικά χέρια με την αλλαγή της βιομηχανικής παραγωγικής δραστηριότητας της Κίνας, είναι υπάγεται ακριβώς στην ίδια εξίσωση την οποία αναλύουμε για τη μεταβολή και τη μετάλλαξη του διεθνούς συστήματος. Στην περιοχή που βρισκόμαστε, το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε, τα δύο σημεία στάθειας είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος. Στην Ελλάδα δεν αναλύουμε τόσο το παράγοντα Αίγυπτος. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που η Τουρκία έχει περικυκλώσει κυριολεκτικά την Αίγυπτο, απειλεί ακόμα να τη κόψει και ροές, υδάτινες ροές, ροές με νερό, ροές με αγροτικά προϊόντα, για να την αναγκάσει να έρθει
με το τουρκικό στρατόπεδο. Είναι εξαιρετικά απλός ο λόγος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, λόγω της Αιγύπτου, όχι της Άγκυρας, είναι γνωστή η πορεία της Τουρκίας. Καιρό τώρα, δεν είναι κάτι καινούργιο η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ταπεινή μου γνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν σε τόσο μεγάλο βαθμό κόντρα στα προβλήματα που δημιουργεί η Ελλάδα στο κομμάτι της παρουσίας της χώρας μας, της ισχυρής παρουσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιλαμβάνεστε ότι κατ' επέκταση και η χώρα μας είναι ένα μέρος αυτού του κόμβου. Η χώρα μας συνορεύει και με την Τουρκία και με την Αίγυπτο δια της θαλάσσης Ναυτικής Οδού και η Κύπρος κατ' επέκταση. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία μπορούμε να κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση έναντι της συγκρουσιακής σχέσης που υπάρχει μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Θέλω να πούμε μια μικρή, να μιλήσω ένα λεπτό για το παράγοντα Ρωσία. Πολλοί νομίζουν ότι λόγω του IMEC χαμένη βγαίνει και η Ρωσία. Ωραία. Η Ρωσία και αυτή στο διεθνές σύστημα ένα πράγμα πουλάει. Ενέργεια. Η Ινδία, οι Ινδικές βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες, οι βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες του Βιετνάμ, οι βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες των Φιλιππινών, ο βιομηχανικός πυρήνας του IMEC, από πού παίρνει ενέργεια και από πού θα παίρνει ενέργεια. Από τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία μπορεί ακόμα να προσαρμοστεί. Η Ρωσία, δική μου γνώμη, μέχρι στιγμής δεν είναι η μεγάλη χαμένη χώρα του IMEC και δεν θα είναι, διότι, και πάλι λέω δική μου γνώμη, θα βρει κάποια αντανακλαστικά για να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με την Ινδία, ενώ έχουν ήδη πάρα πολύ καλές σχέσεις, θα βρει έναν τρόπο να συνδεθεί με την Ινδία και δεν θα είναι η μεγάλη χώρα του IMEC, δεν θα είναι μια χώρα η οποία θα έχει άμεση ανάγκη να βοηθήσει την Τουρκία σε περίπτωση που μια Τουρκία στο μέλλον, λέμε τώρα, σε 5 έτη, θελήσει για κάποιο λόγο να προφυλακίσει τον ΑΕΜΕ και να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Αυτά είχα να πω. Θέλω να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση και στο κομμάτι του πώς ξεκινάει η κρίση μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Πώς πηγαίνει στην Ουκρανία, πηγαίνει στη Γάζα, καταλήγει στο Ιράν και ξαναπηγαίνει στην Αμερική και στην Κίνα. Πηγαίνει ξανά στον Ειρηνικό και να αντιληφθούμε τον ρόλο μας. Ότι πλέον και εμείς είμαστε ένας κόμβος. Είμαστε ένας κόμβος ο οποίος μέσω και των F-35 και των Μπελαρά, καλός ή κακός, και των νέων υποδηθειών που θα παραλάβουμε, θα μπορέσει να έχει μια στοιχειώδη, μια μικρή αλλά σημαντική προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, φεύγοντας από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ερυθρά Θάλασσα και καταλήγοντας στον Ινδοειρηνικό, θα το δούμε στο μέλλον. Και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία δεν τα έχουμε ακόμα, μην παρεξηγηθώ, λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να έρθουμε, θα έχουμε ακόμα ένα σημαντικότερο υποστρατηγικό ρόλο μέσα σε όλη αυτή την αλυσίδα κρατών που θα συμβάλλουν στην νέα διαμόρφωση του πλανήτη. Μέσω, και κλείνω με αυτό, μέσω της εισαγωγής των ΣΚΑΛΠ, η Ελλάδα δεν θα έχει μόνο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό που υπάγεται στην ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση ως εκτελεστική εξουσία, δεν θα μπορεί μόνο σε μια ελληνοτουρκική κρίση να χτυπήσει την Άγκυρα που αναφέρουμε πολλές φορές, να χτυπήσει την οποιαδήποτε τουρκική υποδομή. Θα μπορεί πράγματι, σε περίπτωση που υπάρξει μια κρίση μεταξύ Ινδίας Κίνας, Ινδίας Πακιστάν, που το Πακιστάν είναι μια φιλοκινεζική χώρα, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος κλειδονισμός στην ανατολική πλευρά του IMEC, σε περίπτωση που το Ισραήλ τεθεί ξανά σε κίνδυνο στο μέλλον από το Ιράν και την Κίνα, η χώρα εκεί πέρα πράγματι και μέσω του τρομερού ραντάρ που έχουν οι Μπελαρά και μέσω των ΣΚΑΛΠ και μέσω των όπλων που πηγαίνουν έρθουν και μέσω των F-35, η χώρα πράγματι, αν το θελήσει η ελληνική κυβέρνηση, θα μπορεί να έχει παρουσία. Και επειδή σε κάποιους κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται πολύ ξένο, πριν από 1,5 μήνα, αν θυμάμαι καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην ελληνική κυβέρνηση να συμμετάσχει σε μια ναυτική άσκηση στον Ινδοειρηνικό, μαζί με την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, και η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο μακρινά αυτά που συζητάμε. Η ώρα έχει έρθει ήδη. Το 2020 τσακωνόμασταν για το αν πρέπει να χτίσουμε ένα πολεμικό ναυτικό που θα έχει χαρακτηριστικά Blue Water Navy ή θα είναι ένα πολεμικό ναυτικό το οποίο θα μπορεί να επιχειρεί μόνο στο ελληνοτουρκικό περιβάλλον μάχης, μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι εξελίξεις ήρθανε. Η χώρα, καλώς ή κακώς, θα έχει κάποια χαρακτηριστικά Blue Water Navy, θα έχει κάποιο ρόλο με τις δυνάμεις του ΕΜΕΚ. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως σε αυτήν την κατάσταση βρισκόμαστε και το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει για τη δημιουργία του νέου διεθνούς συστήματος. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο, κάτσε, να μιλήσω. Μπήκε στα δικά μου τα χωράφια, τα γεωπολιτικά, να μιλήσω.
Λοιπόν, ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Βέβαια, ετοιμαστείτε για τις ερωτήσεις μετά. Θα έχετε τον χρόνο για να πείτε. Δεν θα πω πολλά. Εγώ θέλω να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπε ο κ. Κουριανόπουλος και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, και κάποιες δικές μου απόψεις σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Εδώ στην Ελλάδα μας έχει πιάσει μια έτσι, ψυχοφωνία για τους νεκρούς. Μετράμε τόσους εκείνους. Βρε αναλογία, λέει, είναι λιμωρισμένοι. Λέει ο Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος τι είναι, λέει ο Κλαούζεβιτς, είναι μια συνεχής πράξη βίας όπου η μια πλευρά θέλει να επιβάλλει θέση στην άλλη. Άμα αρχίσει αυτή η πράξη βίας, δεν υπάρχει, λέει, αναλογία, δεν υπάρχει σταμάτημα. Δηλαδή τι, σκοτώσαν, μπήκαν οι άλλοι στο έδαφος του Ισραήλ, στην κυριολεξία σφαγιάσανε 1.200 άτομα και το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώσει 1.200 Παλαιστίνους και να πούμε εντάξει, το λύσαμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στον πόλεμο. Λοιπόν, πέραν αυτό που είπε και θα συμφωνήσω για τον ΙΜΕΚ, το έχω πει και εγώ πολλές φορές και με κοιτάγανε σαν ούφο, τι λέει αυτός, και μάλιστα είπα και για τον Μπεν Κουριόν Κανάλ, το οποίο θα είναι και αυτό το δεύτερο project, το οποίο εδώ το λένε. Το Μπεν Κουριόν Κανάλ ήταν ένα μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών που είχε πιάσει ο ιδρυτής του Ισραηλινού κράτους, ο Μπεν Κουριόν. Λοιπόν, και θα ήταν από το, έχετε δει στην Εκρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, ότι στο βορρά επάνω έχουμε δύο βραχίονες. Ο ένας πηγαίνει δυτικά και είναι η διόρυγα του ΣΕΣ και ο άλλος καταλήγει στο λιμάνι της Σάκαμπα, το οποίο είναι τριεθνές. Αίγυπτος, Ισραήλ κάπου στο κέντρο και όπως το βλέπουμε εδώ δεξιά, όπως βλέπουμε το χάρτη δηλαδή, η Ορδανία. Γιατί εκεί είναι η πόλη της Σάκαμπα. Εκεί λοιπόν ένας διάδρομος θα ξεκινήσει θαλάσσιος σαν το διόρυγα του ΣΟΕΣ και θα περνάει λίγο βορειότερα της Γάζας κοντά στο λιμάνι του Ασδότ και θα καταλήγει στη Μεσόγειο. Αυτή ήταν η δεύτερη θαλάσσια διαδρομή για τον απλούστατο λόγο ότι το κανάλι του ΣΟΕΣ έχει πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ναυτιλιακές ανάγκες. Και όχι μόνο αυτό, ένα τύχημα να γίνει όπως το πλοίο που στράβωσε εκεί στο κανάλι, κάνανε 1-2 εβδομάδες νομίζω για να ξανανοίξει. Με μεγάλο κόστος. Και μάλιστα το θέλει και η Αίγυπτο αυτό, γιατί δεν θα χάσει λεφτά. Γεμάτο πάνε το κανάλι. Άρα λοιπόν, εμπορική διάδρομη. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Χουριανόπουλο ότι αυτά που γίνονται εκεί είναι λόγω των εμπορικών διαδρόμων, το οποίο θέλουν να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση στον οικονομικό τομέα. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφερθώ για τον, αυτό που ανέφερε ο κ. Σουριανόπουλος που είπε, λέει, ένας πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός, είναι ο Ναφτάλι Μπένετ. Σας πω δύο λόγια. Ο Ναφτάλι Μπένετ ήταν ένας τύπος ο οποίος υπηρέτησε 6 χρόνια στις μονάδες Σαγερέτ του Ισραήλ. Οι Σαγερέτ αυτές είναι ειδικές δυνάμεις, μάλλον η ελίτ των ειδικών δυνάμεων. Μετά έφυγε και πήγε στην Αμερική. Έφτιαξε κάτι λογισμικά, μια εταιρεία λογισμικών, κέρδισε εκατομμύρια. Ξαναφτιάχνει δεύτερη και κερδίζει εκατομμύρια. Τις πουλάει αυτές εκατομμυρίων ποσών και έρχεται στο Ισραήλ να ασχοληθεί με την πολιτική. Λοιπόν, στις προηγούμενες εκλογές, επειδή δεν είχαν την απαραίτητη πλειοψηφία σε έδρες, πήγε αυτός με το κόμμα του με 7 έδρες και βοήθησε να γίνει κυβέρνηση και λέει θα γίνω πρωθυπουργός πρόεδρος. Έγινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο Ναφτάλι Μπένετ έρχεται τώρα αυτές τις μέρες και λέει στον Νετανιάχου, προσέξτε, αντιπολίτευση, δεν τι κάνεις, του λέει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να εφαρμόσουμε τη μέθοδο του χταποδιού. Ποια είναι η μέθοδος του χταποδιού? Λέει, παίρνεις λοιπόν το χταπόδι, δεν κόβεις τα πόδια, Χαμάς, Χεσβολά, το χταπόδι, λέει, το πιάνω, και επειδή μου χταποδό στα νιάτα μου, λοιπόν, το πιάσεις από το κεφάλι και το καρφώνεις στο κεφάλι, λέει. Σκοτώνε, έτσι σκοτώνω το χταπόδι. Τα πόδια και όσα να τα κόψεις, θα ξαναβγάλει πάλι το χταπόδι. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνεις στη Χαμάς, όπως είπε και ο Χαγκάρη, ο εκπρόσωπος τύπου, οι ιδέες, λέει, οι ιδέες, λοιπόν, δεν σκοτώνονται. Θα υπάρχουν. Άμα τις ξανατροφοδοτήσεις με χρήμα, με εκείνο, πάλι θα υπάρχουν άλλοι ηγέτες. Τους σκοτώσαν όλους τους ηγέτες. Είδα την ηγεσία σε ένα πίνακα εκεί της Χαμάς, έμενε μόνο ο Σινουάρ. Ο οποίος ο Σινουάρ εφαρμόζει μια γενναία μέθοδο, εκεί όταν είναι στα τούνελ μέσα, είναι περικυκλωμένος από γυναίκες Ισραηλινές ομήρους. Οι Ισραηλοί φτάσαν πολύ κοντά πολλές φορές αυτόν, αλλά δεν τολμήσαν να τον εκτελέσουν γιατί θα σκοτώναν τις γυναίκες. Άλλο να σκοτώσει τους άντρες, σκοτώσαν τις 4 άντρες κατά λάθος. Λοιπόν, και άλλο να χτυπήσει αυτόν και να χτυπήσει τις γυναίκες. Δεν μπορεί να σταθεί. Και όταν βγαίνει έξω, λέει, από τα τούνελ, βγαίνει, λέει, ντυμένος γυναίκα, κύριε Χωριανόπουλε,
Και μάλιστα αλλάζει και το βηματισμό του και αυτά, διότι οι Ισραηλοί έχουν ένα σύστημα με artificial intelligence, το οποίο έχουν το, ας το πούμε, το ολόγραμμα στους υπολογιστές του και ξέρουν πώς περπατάει ο κ. Φουριανόπουλος, πώς μιλάει, πώς κουνάει τα χέρια του. Βγαίνει λοιπόν, επειδή έτσι εκτελούν τους ηγέτες και ψάχνουν, μπήκε εκεί αυτός και λοιπά, τα ντρόουνς και τα αυτά, βρίσκουν που είναι ο καθένας από τις κινήσεις. Λοιπόν, αυτός βγαίνει σαν γυναίκα ντυμένος με μαντήλα και προπατάει, ξέρω, κάπως διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι είναι τόσο γενναιός που αφήνει να σκοτώνονται 40.000 άτομα, 41.000 και μάλιστα παιδιά, δεν τους επιτρέπει, τους χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινη ασπίδα και εμάς μας έπιασε ψυχοφωνία και λέμε τα παιδιά. Γιατί βρίσκονται τα παιδιά στο πεδίο των επιχειρήσεων? Γιατί στην Ουκρανία δεν σκοτώνονται τα παιδιά? Γιατί τα απομακρύνουν και τους κατοίκους. Άρα λοιπόν τους βάζει σκόπιμα εκεί για να έχει θύματα, για να προκαλέσει το συναίσθημά μας. Λοιπόν, και ποιο θα αντισταθεί όταν βλέπει ένα παιδάκι σκοτωμένο? Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν ο Μπένετ, για να το πληρώσω το θέμα του Μπένετ, το χταπόδι λέει. Στο κεφάλι, μια φορά ευκαιρία και όχι μόνο αυτό. Μην αυτό. Χτύπα ό,τι θα πονέσει πολύ και θα το σκοτώσει. Τα πυρηνικά και την ηγεσία. Αυτό έλεγε ο Μπένετ. Πάμε παρακάτω. Αίγυπτος, που είπε ο κ. Χωριανόπουλος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Η Αίγυπτος, μάλλον το πω αλλιώς. Γιατί το Ισραήλ επιμένει να έχει το διάδρομο της Φιλαδέλφειας να το ελέγχει? Από εκεί περνάνε τα πάντα, από κάτω, τα τούνελ, τα βλέπεις. Από τη μια μεριά την τρύπα που μπαίνουν και βγαίνουν. Και πού βγαίνουν τα τούνελ? Σε σπίτια, σε σχολεία κλπ. Εκεί βγαίνουν. Μέχρι τώρα οι Ισραηλοί ανακαλύψανε 4.900 τούνελ, όχι τούνελ, εισόδους-εξόδους. Το ξαναλέω το νούμερο, 4.900. Αντιλαμβάνεστε που βγαίνανε σε σπίτια τα περισσότερα κλπ. Η Αίγυπτος από αυτή την. Τάχα δεν καταλάβαινε η Αίγυπτος ότι περνάγανε όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά, όπλα, πυρομαχικά κλπ. Περνάγανε από τα τούνελ. Υπάρχουν τούνελ, να μας δείξουν φωτογραφία, που μπαίνει τριαξονικό φορτηγό μέσα. Γεμάτο. Και σε κάθε τούνελ μέσα υπάρχει ένας με διόδια και παίρνει λεφτά από αυτούς που κάνουν το λαθρεμπόριο και δίνει και στη Χαμάς κλπ. Η Αίγυπτος κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτή την υπόθεση. Και η Αίγυπτος μπορεί να είναι σύμμαχος, μάλλον έχουν υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, στην πραγματικότητα. Έχω διαβάσει μια ανάλυση στην Jerusalem Post του κ. Γουλιανόπουλου που λέει ότι κάνει το φίλο, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να αιμορραγεί το Ισραήλ. Αυτά τα τρία ήθελα να σας πω. Δεν ήθελα, έχω γραμμένα κι άλλα να σημειώσω, αλλά θέλω να αφήσω το λόγο σε εσάς για να ρωτήσετε το ρολόι θα, όσο θέλουμε. Εγώ 8 και 20 θα φύγω για να πάω στο ραδιόφωνο. 9 ώρα έχω ραδιόφωνο. Άρα με 8 το τελειώνουμε. Λοιπόν. Επειδή σήκωσε πρώτος ο κύριος Μαρκόπουλος και σαν αρχαιότερος εκεί, θα πάρει το λόγο πρώτος. Δύο ερωτησούλε. Η μεταφορά όλη αυτή τη σιωπή. Συγγνώμη, να πάρετε το μικρόφωνο για να ακούν και αυτοί που είναι στο διαδίκτυο μέσα. Εμείς σας ακούμε. Η μεταφορά όλων αυτών των βιομηχανικών μονάδων και από την Αμερική. Αυτά δεν ήταν προβλέψιμα τι θα συμβεί μετά όταν μεταφέρουν τόση τεχνολογία, τόσα εργοστάσια εκεί κτλ. Αυτή είναι μια ερώτηση. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, η Κύπρος πρέπει να είναι να επιβιώσει για το Ισραήλ, για να μπορεί να έχει διέξοδο για μένα. Και τελευταίες πληροφορίες που διάβασα είναι ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν ακίνητα, αγοράζανε και όταν τους ρωτήσανε παλιά, λένε πρέπει να έχεις φαντασία στη Βόρεια Κύπρο και τώρα το πήρε χαμπάρι ή το συνειδητοποίησε η Τουρκία και έβαλε φραγμούς στην αγορά ακινήτων από Ισραηλινοί. Μόνο πολύ μικρά ακίνητα κτλ. Αυτά τα δύο λοιπόν. Να είστε καλά. Να απαντάμε όσο το πιο γρήγορα για να πούν περισσότεροι άνθρωποι. Όσον αφορά το τελευταίο, πράγματι το Ισραήλ δεν αγοράζει μόνο τώρα, να ξέρετε. Από την ημέρα έναρξη του Ρωσοκρανικού πολέμου, επειδή φύγανε πάρα πολλά κεφάλαια από τη Ρωσία, από τα ρωσικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, φύγανε πάρα πολλά κεφάλαια. Οι Ρώσοι είχαν επενδύσει σε τεράστιο βαθμό στον δημοσιογραφικό τομέα και στην τρύπα αυτή που ανοίχθηκε, το Ισραήλ μπαίνει από τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι από την έναρξη του Ρωσοκρανικού πολέμου υπάρχει ένα συντονισμένο σχεδιασμό από μεριά του Ισραήλ, όπου οι Ισραηλοί αντιλαμβάνονται ότι ο Ρωσοκρανικός πόλεμος
έχει να κάνει με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αντιλαμβάνονται όλη αυτή την αλλαγή που θα έρθει στο διεθνές εμπόριο και φροντίζουν για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της δυτικής τους πλευράς. Υπάρχει ακριβώς το οποίο είπαμε. Οπότε, πράγματι σημαίνει αυτό και εκτιμώ ότι θα έχουμε και περισσότερες πιο ουσιαστικές οικονομικές επενδύσεις. Και για το πρώτο ερώτημα το οποίο φέρατε, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1980, που έγινε όλη αυτή η μεταφορά, γιατί τότε έγινε τη δεκαετία του 70, 80 με 85. Η μεταφορά ξεκίνησε όταν έφυγε από τη ζωή ο κύριος Μάο και ήρθε ο Ντεν Σιαοπίνγκ στην ηγεσία της Κίνας. Ο Ντεν Σιαοπίνγκ τι ήταν? Ήταν ένα οικονομικό τέκνο, οικονομικό πνευματικό τέκνο του Μίλτον Φρίντμαν. Ποιος είναι ο Μίλτον Φρίντμαν? Ο πατέρας του φιλελευθερισμού, πείτε το, νεοφιλελευθερισμού, πείτε το, όπου οι αρχές του οικονομικού φιλελευθερισμού είναι πάρα πολύ απλές. Και κυριαρχούσαν ακριβώς εκείνη την περίοδο, το 70 με το 80 στις ΗΠΑ. Οι αρχές αυτές είναι: επενδύουμε στρατηγικά στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν φθηνότερα εργατικά χέρια γίνεται και όσο το δυνατόν χαμηλότερη φορολογία γίνεται. Για ποιο λόγο? Διότι μας είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να αναπτύξουμε την βιομηχανία μας, να έχουμε περισσότερα εργατικά χέρια στην βιομηχανική παραγωγή, να έχουμε φθηνότερα εργατικά χέρια στην συγκεκριμένη βιομηχανική παραγωγή, να παράγουμε περισσότερο, να πουλάμε περισσότερο και να έχουμε περισσότερα περιθώρια κέρδους και περισσότερα έσοδα. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία, ακριβώς αυτό το σκεπτικό υπήρχε από τότε. Και υπήρχε και στις ΗΠΑ, και πέρα το γνωρίζετε, είναι γνωστό ότι αυτές ήταν τότε κυριαρχούσαν οι αρχές του οικονομικού πληθυσμού. Και όταν ανέβηκε και ο Ντεν Σιαοπίνγκ στην Κίνα, ήταν που έγινε η μεγάλη σύνδεση την οποία είχε προσχεδιάσει στο περιβόητο του ταξίδι ο κύριος Νίξον με τον κύριο Κίσιγκερ, το Νίξον του Τσάινα, το περιβόητο αυτό ταξίδι, το οποίο έθεσε τις βάσεις. Είπανε το OK και οι Κινέζοι ότι είμαστε ανοιχτοί να σας προσφέρουμε τα φθηνά εργατικά χέρια, τις φθηνές ειδικές οικονομικές ζώνες, τις ΕΟΣ, όπου τα ευρωπαϊκά εργοστάσια και τα αμερικανικά εργοστάσια πληρώνανε τραγικά χαμηλή φορολογία, όχι καθόλου φορολογία, με μοναδικό αντάλλαγμα το οποίο έθεσε εκείνα τότε, ένετα το αντάλλαγμα. Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε επίπεδο 49% και άνω. Δηλαδή οι Κινέζοι, προκειμένου να απολαύσουν οι Αμερικανοί όλα αυτά τα οποία θέλανε και οι Ευρωπαίοι προκειμένου να απολαύσουν, θέλανε απλά να τους μάθουν πώς να χτίζουν την βιομηχανία τους. Εμείς οι Δυτικοί θέλανε να το μάθουμε αυτό. Τους το μάθαμε, γίνανε πάρα πολύ καλύτεροι. Μπορούν και μου κλέβουν τις τιμές, διότι δικά τους είναι τα εργατικά χέρια, δικές τους είναι οι υποδομές. Πλέον είναι και δικές τους οι πατέντες, διότι έχουν μάθει από την τεχνογνωσία. Οπότε η πιο σωστή φράση ήταν, δεν θυμάμαι ποιος την έχει πει, δημιουργήσαμε έναν Φράγκενστάιν. Είναι ένας Αμερικανός ακαδημαϊκός που είπε, δημιουργήσαμε μόνοι μας το συστημικό μας αντίπαλο. Οπότε είναι η αλληλουχία αυτών των δύο-τριών γεγονότων η οποία έφερε την κατάσταση στην οποία διανύουμε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Αντιπρόεδρος αυτό προηγείται. Μετά για μπρε. Λοιπόν, γρήγορα να πεις και ρωτήσεις. Για μια πολύ συγκροτημένη ανάλυση. Ναι. Μου είχαν ιδιαίτερη εντύπωση και συγχαρητήρια γι' αυτό. Δεν έχει σημασία πόσο συμφωνήκατε μαζί σας ή όχι, αλλά είχε δομή, αρχή, μέση και τέλος. Τώρα, κάνα δύο έτσι, ερωτήματα ήθελα. Καταρχήν, είναι γεγονός ότι στο παρόν και στο μέλλον θα είναι καθοριστικός ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Και πρέπει όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε σε αυτό, τόσο καλύτερο. Απ' την άλλη, δεν θα έπρεπε να απαιτούμε στην εντύπωση ότι είναι και πανάκια. Το λέω γιατί και αυτή η κοινή εικόνα μάχης υπερήφημη δεν είναι τόσο κοινή πρακτικά και ποτέ δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα το πω κάποτε, αλλά άλλα είναι τα ζητούμενα σε τακτικό επίπεδο, άλλα είναι σε επιχειρησιακό, άλλα είναι σε στρατηγικό, άλλα θες να δεις από αυτά που βλέπει ο πλήκτης, άλλα θέλει να βλέπει ο στρατηγός. Συνεπώς δεν είναι τόσο απλό αυτό και επίσης εγκυμονούνται και κίνδυνοι στα μεγάλα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων. Εάν καταστραφούν ή εξουδετερωθούν, να παραλύσει το σύστημα. Άρα λοιπόν πάντα πρέπει να κοιτάμε εναλλακτικά και τα αποκεντρωτικά συστήματα διεξαγωγής ενός πολέμου. Τώρα, για την Κίνα δεν μας είπατε. Ως τώρα φάνηκε σαν το θηρίο το οποίο είναι ετοιμάζεται να καταπεί το πλανήτη. Και το θέμα είναι τόσο ρόδινα όλα για την Κίνα μέχρι το τέλος του αιώνα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ωραία. Επίσης, η Κίνα, πάμε για το, κάνουμε το Ισραήλ κέντρο του ΑΙΜΕΧ και γέφυρα Ανατολής Δύσεως και λοιπά. Ήδη όμως η Κίνα, διαβάζω, έχει επενδύσει πάρα πολύ στο Ισραήλ. Έτσι. Και αυτό είναι ένα σημείο αυτό.
Ιράν, αλλαγή πολιτεύματος λέμε. Αλλαγή πολιτεύματος, πώς θα γίνει αυτό, γιατί κινδυνεύουμε με χτυπήματα στο Ιράν σε εγκαταστάσεις που ίσως δεν θα έπρεπε, να στρέψουμε όλη την εσωτερική αντιπολίτευση που είναι υπαρκτή και μεγάλη στο Ιράν, να την ξανακάνουμε ριζοσπαστική. Έτσι, είναι ένα δίλημα αυτό που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Και Αίγυπτος, Σίσι, ναι, πράγματι είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε από τη Δύση το καθεστώς Σίσι, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε πάλι να συμπράττει σιγά σιγά με την Τουρκία στη Σομαλία λόγω του κοινού αντιπάλου της Αιθιοπίας που ετοιμάζει πράγματα. Και εμείς τη πουλάει και UAV. Το έχει έτοιμο το πράγμα. Το γράψαμε στο βιβλίο του Αφρική. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει μια αντίφαση του ΣΥΣΥ που κανονικά θα έπρεπε να είναι από εδώ και να είναι και απέναντι την Τουρκία. Αυτά γιατί είναι κι άλλα είναι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Επειδή πάτησατε στο θέμα της Κίνας, πάτησατε μια φλέβα. Είναι, δεν το λέω για να περιφερειολογήσω. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που έχω ακούσει στην Ελλάδα και το πιστεύω και το λέω, ότι τις επόμενες δεκαετίες η Κίνα ως οικονομικό και βιομηχανικό μοντέλο θα καταρρεύσει. Τις επόμενες δεκαετίες, δεν το λέω τώρα. Τις επόμενες δεκαετίες. Έχω πάρα πολλούς λόγους να σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα σας τους αναλύσω όλους τώρα, ίσως αν θέλετε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ λογική. Έχει να κάνει από τα πληθυσμιακά, το real estate sector, τα κτηματομεστικά, τα οποία τα στηρίζουν οι Αμερικάνοι. Ο λόγος για τον οποίο δεν κατέρευσε το κτηματομεστικό σύστημα της Κίνας είναι οι ΗΠΑ. Σε κάθε έχουν όνομα ο λόγος για τον οποίο δεν κατέρευσε. Είναι οι ΗΠΑ. Η Κίνα πιστεύω τις επόμενες δεκαετίες θα καταρρεύσει λόγω πάρα πολλών παραγόντων. Το αν θα καταρρεύσει ήσυχα και σιωπηλά, όπως γίνεται ήδη, ή αν θα καταρρεύσει όπως καταρρεύσε η Σοβιετική Ένωση, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης της κρίσης. Και για να κλείσουμε το θέμα Κίνα που αναφέρεται, κανένας, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Κινέζοι, θέλουν να δουν μια Κίνα να καταραίει. Ούτε τώρα να καταραίει με έναν εκοφαντικό τρόπο σαν τη Σοβιετική Ένωση. Δεν θέλουν να τη δουν να αποσυντίθεται. Κίνα είναι μια χώρα η οποία έχει μάθει να πολεμάει μέσω εμφυλίων, όχι μέσω πολέμων με άλλα κράτη. Είναι στη φύση της οι εμφύλοι, οι ενδοκρατικές συγκρούσεις και διαμάχες. Επίσης, είναι μια πάρα πολύ ευάλωτη ενεργειακά χώρα και να λειτουργήσει όλη αυτή η βιομηχανία πρέπει να περάσουν οι ενεργειακές ροές από 9 αγωγούς, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι είναι πολύ εύκολο να αναβληθούν από την πολεμική αεροπορία και από τα στενά της Μάλακα, τα οποία μπορούν να κλείσουν από τις ΗΠΑ με εξαιρετικά απλό τρόπο, ούτε καν με συμμετοχή πολυεθνικών δυνάμεων. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ πιο ευάλωτη πολιτική οντότητα από ό,τι νομίζουν. Τώρα, για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πράγματι το πιστεύω και το λέω, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή η οποία θα καθορίσει το μέλλον του πλήτη. Απλά έχει μεταλλάξει τον ρόλο του πλήτη σε ένα υβρίδιο μεταξύ προωθημένου αισθητήρα και μονάδα καταστροφή. Μονάδα καταστροφή ήταν από παλιά. Απλά τώρα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, είτε το θέλει είτε όχι, και με μια GoPro κάμερα, είναι ένας προωθημένος αισθητήρας και μπορούν οι δυνάμεις του ρομπολικού που είναι από πίσω του να λαμβάνουν δεδομένα στοχοποίησης μόνο την κάμερα. Μόνο την κάμερα του, και τις επεξεργασίες που θα γίνουν αυτά στα παιδιωτικά λογισμικά. Οπότε, ναι, και πρέπει να υπάρξει και μια τεράστια διασπορά του ψηφιακού κινδύνου. Αυτό που είπατε με τα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων και τις δραστηριότητες προνομές. Πράγματι υπάρχει, στις ΗΠΑ έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι υπάρχει μια διαδικασία αποψηφιοποίησης των κρίσιμων πληροφοριών. Να φύγουν από το ψηφιακό, να φύγουν από τον υπολογιστή, να φύγουν από τον υπολογιστή και να μπουν ξανά στο χέρι, σε αποθήκες, όπως είχαμε παλιά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού στρατεύματος, γιατί ποτέ δεν μπήκαμε πλήρως στην ψηφιακή βάση, ποτέ δεν μπήκανε όλα σε έναν υπολογιστή ή σε ένα υπολογιστικό νεύρο. Οπότε κλείνω και με το παράδειγμα αυτό. Πρέπει πράγματι να υπάρξει μια διασπορά των κρίσιμων πληροφοριών. Και με το θέμα της Τουρκίας και της Αιγύπτου, δεν είμαι ειδικός σε θέματα της Αφρικής, ούτε στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είμαι ειδικός. Βλέπω όμως την τεράστια διείσδυση την οποία έχει στην Αφρική και στις χώρες πέριξ της Αιγύπτου, και αυτό που βλέπω είναι ότι η Τουρκία έχει καταλάβει όλες αυτές τις μεταβολές. Έχει καταλάβει ότι αν δεν συμβαδίσει με την πολιτική κάποιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, θα είναι εκτός του ΑΙΜΕΚ. Και αυτό που θέλει η Τουρκία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτή τη στιγμή είναι να είναι ένα μικρό μέρος του κόμβου. Ένα μικρό μέρος. Γι' αυτό απειλεί το Ισραήλ, γι' αυτό απειλεί την Ελλάδα, γι' αυτό απειλεί την Αίγυπτο με τον ύπουλο τρόπο που το κάνει, γι' αυτό εμπλέκεται στη Λιβύη. Διότι θέλει να ενοχλήσει τον κόμβο έτσι ώστε οι δυτικοί οι οποίοι στηρίζουν τη διαδικασία αυτή να τις δώσουν και αυτήν σε έναν στρατηγικό ρόλο για να μπορέσει μετέπειτα και να συνεχίσει και τα δόγματα της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να κάνει το διεθνού συστήματος. Το κύριο είναι ότι η Τουρκία έχει αναγνώσει το τι γίνεται με τον ΑΕΜΕΚ και τη μεταφορά αυτή. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ξέρω κατά πόσο το έχει
αντιληφθεί στο σύνολό του. Πιστεύω είναι κυρίως εξωτερικές δυνάμεις που μας πρόχνουν προς κάποιες σωστές επιλογές όσον αφορά το ελληνικό. Ωραία. Μετά, Γιάννη, εσύ θα κλείσει το τέλος ως συνήθως για να τηρούμε τα, έτσι, τα εωθώτα. Λοιπόν, κύριος. Α, και μετά, γιατρέ. Να λέτε το όνομα για να ακούνε και άλλοι ποιος είναι, κύριε. Νίκος, λοιπόν. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Αναφέρατε ότι... Ευχαριστούμε κατάφερες. Αναφέρατε ότι στην Αφρική υπάρχουν σπάνιες γέρες. Η πρώτη ερώτησή μου είναι γιατί τότε δεν γίνεται μεταφορά εργοστασίων στην Αφρική. Δηλαδή θα υπήρχε μια ταυτοποίηση σπάνιες γέρες και τα εργοστάσια δίπλα-δίπλα. Οπότε δεν θα υπήρχε η ανάγκη και όλους αυτούς τους δρόμους, διαδρόμους κτλ. Ναι, και σένα. Δεύτερη ερώτηση. Η Ελλάδα πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στην Αμερικάνο-Ισραηλινή φιλία που μας αναφέρατε. Θα έχει κάποιο ωφέλη. Και όσον αφορά για την Κίνα, βλέπουμε ότι η Κίνα επενδύει τρομακτικά στην παραγωγή ρομπότ, όχι απλά τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ρομπότ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θέλει να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να αντιμετωπίσει αυτά που τις ετοιμάζουν? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Λοιπόν, αρχικά, γιατί δεν επενδύσαμε σε σπάνιες γέρες και σπάνια μέτρα στην Αφρική ως Δύση? Διότι η Κίνα το κάνει από το 1980 λόγω του Deng Xiaoping. Αναγνώρισε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για την οποία συζητάμε από το ψυχρό πόλεμο. Στις ΗΠΑ έχει αρνήσει από το 1965. Αντιλήφθηκε η Κίνα ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνάει μέσα στις σπάνιες γέρες. Τελεία, δεν υπάρχει αστερίσκο σε αυτό, δεν υπάρχουν παρενθέσεις. Ή έχεις πρόσβαση στις σπάνιες γέρες και έχεις τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τεχνητή νοημοσύνη. Ή δεν έχεις πρόσβαση στις σπάνιες γέρες και δεν έχεις τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε η Κίνα το έχει αντιληφθεί αυτό από τη δεκαετία του 80, έχει επενδύσει σε εργοστάσια, έχει επενδύσει σε στρατηγική σχέση με τη Ρωσία, έτσι ώστε η Ρωσία, που ξέρει την κουλτούρα της διεθνούς ασφάλειας και στρατιωτικής επιρροής, η Wagner κατά κύριο λόγο, όπως είδαμε στην Αφρική, να φυλάει τα κινέζικα εργοστάσια, να φυλάει τις κινέζικες επενδύσεις και να ελέγχει η Ρωσία και σε μεγάλο βαθμό και τα δίκτυα μεταφοράς των σπάνιων γεών προς όλο τον πλανήτη. Τώρα, ένας άλλος λόγος που δεν είναι επένδυση αντιδυτική είναι οι εμφύλοι πόλεμοι στην Αφρική δεν κατάφεραν ποτέ να τα βρουν με τα καθεστώτα των αφρικανικών κρατών. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν επενδύσει και σε μια εταιρεία που δούλευα παλιά στο λογιστικό του γραφείο, έχουν επενδύσει σε τεράστιο βαθμό ευρωπαϊκές, κυρίως γαλλικές εταιρείες, σε κράτη της Βόρειας Αφρικής, αλλά οι επενδύσεις πήγανε στο κενό. Πάρα πολλοί λόγοι υπάρχουν γι' αυτό, δεν νομίζω ότι ήταν σωστή κίνηση. Τώρα, αν μπορούμε να έχουμε σαν Ελλάδα εμπιστοσύνη στις σχέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ, που με ρωτήσατε, στις σχέσεις και στον τρόπο που θέλουν να διαμορφώσουν τον πλανήτη. Δεν θα έπρεπε να λειτουργούμε καν με τους παράγοντες του να έχουμε σαν χώρα εμπιστοσύνη. Θα έπρεπε να έχουμε σε κάποια σημεία μια αυτόβουλη, αυτόνομη εξωτερική πολιτική, να έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές στα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, να έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές για τον ρόλο που θα αναλάβουμε στο νέο διεθνές σύστημα, είτε είναι Κόγκος, είτε είναι εμπορική ροή, οτιδήποτε, οποιοδήποτε και είναι ο ρόλος μας, θα έπρεπε να έχουμε κόκκινες γραμμές. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καν να έχει γίνει αντιληπτή η μεταβλητότητα του διεθνούς συστήματος σε τόσο μεγάλο βαθμό, πλην του κύριου Δένδια και κάποιων στελεχών του επιτελείου του, που έχουν καταλάβει κάποια πράγματα, από ό,τι γνωρίζω, μπορεί να τα έχουν καταλάβει και όλα. Οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για εμπιστοσύνη. Αυτή είναι μια σκέψη πολύ μακροχρόνια. Και όσον αφορά την Κίνα και την επένδυση στα ρομπότ, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Προσέξτε, η Κίνα επενδύει στα ρομπότ, διότι γνωρίζει πως ένα μέρος της κατάρρευσής της της μελλοντικής, που πιστεύω εγώ ότι θα γίνει σε αυτήν την δεκαετία, οφείλεται στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Η Κίνα αυτή τη στιγμή όχι απλά γερνάει, το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που επισήμως σταματάει το κινέζικο κράτος να δίνει πληθυσμιακά δεδομένα και νούμερα για το τι γίνεται στο κράτος αυτό. Η καλύτερη μελέτη που έχω διαβάσει ήταν ενός κυρίου, ο οποίος λέγεται Peter Zeihan. Αν θυμάμαι καλά, την είχε κάνει μαζί με το Ινστιτούτο Στατιστικών Μελετών του Αμερικανικού Στρατού, νομίζω το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, κάτι τέτοιο. Και είχε το τέλος της μελέτης του συμπέρασμα ήταν ότι οι ρυθμοί πτώσης του κινέζικου πληθυσμού, η αναλογία θανάτου προς γεννήσεις, η πραγματική αριθμή, όχι η αριθμή που έδινε το κινέζικο κράτος, είναι αντίστοιχες με την περίοδο της πανούχλας στην Ευρώπη. Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει. Πράγματι, δεν ξέρω ποιοι έχετε επαφή με την Κίνα, με ανθρώπους που ζουν στην Κίνα και εργάζονται. Ναι, ποτέ δεν θα έχετε, ναι. Εμένα αυτά που μου έχουν πει γνωστοί μου που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Κίνα είναι ότι η κατάσταση σε περιοχές πέραν των αστικών κέντρων και των μεγάλων πόλεων είναι τραγική. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν σε εργοστάσια μόνο και μόνο επειδή εισπνέουν πάρα πολύ βρώμικο αέρα, χάνουν τη ζωή τους από τα 30 και τα 40 τους λόγω υγειονομικών προβλημάτων.
Είναι πάρα πολλά προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε με αυτό. Αλλά θέλω να καταλάβετε τη μεγάλη εικόνα ότι η Κίνα επενδύει στα ρομπότ, διότι δεν θα έχει ανθρώπους για τη βιομηχανική της παραγωγή. Εκεί επενδύει και για αυτό λόγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί που είχε 10 Κινέζους εργάτες, θέλει να έχει 10 ρομπότ, να σα το πω πάρα πολύ απλά, που να προσφέρουν και να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες που έκαναν εργάτες. Ιδάλλως, και να μην γίνει ο IMEC και να μην γίνει η μεταφορά των εργαστασίων, θα περιοριστεί σε τεράστιο βαθμό, θα καταρρεύσει η παραγωγή των ήδη υπάρχουν εργαστασίων. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει με τον IMEC και το 2. Οπότε είναι συστημικό πρόβλημα αυτό και υπάρχει συγκεκριμένο βασικό νευραλγικό λόγο για τον οποίο επενδύουν στην ροποτοποίηση τη βιομηχανική παραγωγή. Γιατρό. Γιατρό, ακούγομαι. Όχι, πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Προ τα πάνω. Ο Γιώργος Κασάρας, λοιπόν, είναι μικρός χειρουργός και θα μιλήσω σε αυτήν την ερώτηση. Κατά την άποψή μου, το Ισραήλ, αφού ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία, δεν θα κάνει όπως λέμε εμείς τον καρκίνο, παρηγορική εγχείρηση. Πιστεύω θα κάνει αυτό που είπε ο στρατηγός, θα χτυπήσει το κρατορί στο κεφάλι. Πιστεύω ότι και τα περιοδικά θα τα χτυπήσει, καθώς επίσης και τις πετρελαιοδικές. Εγώ δεν είπα θα χτυπήσει, είπε ο Μπένετ, είπα. Ναι. Γιατί άμα ήξερα να τα χτυπήσει, θα πουλούσα την πληροφορία. Δεν θα αφήσει αυτή την ευκαιρία. Κατά την άποψή μου. Ναι, ναι, εκτίμηση. Εγώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, με τι συνέπειε από μετά όσον αφορά την Κίνα, είναι λίγο τα πράγματα πολύ εκτεκλεισμένα. Ένα άλλο, επειδή δεν ήταν από την αρχή, μια χώρα που θεωρώ που δεν υπάρχει και δεν έχει σχέση το επίπεδο του πληθυσμού τη με την Αίγυπτο, πολύ σωστά είπατε. Διότι έτσι είναι, έχω συνδέσει με την Αίγυπτο λόγω τη σύνδεση. Είναι σε πιο κοντά για τρέτο τον κρόπο που σα ακούνε. Είναι Αραβία, η οποία πιστεύω ότι είναι μια χώρα όμως εκεί πέρα. Θεωρώ πολύ σωστή την ενέργεια που έκανε η κυβέρνηση που είστε τα πάτη μου εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να είμαστε σε όλο αυτό το παιχνίδι. Καθώς επίσης και τις χώρες του κόλπου. Και το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κουβέιτ, τα οποία ελέγχονται. Από ό,τι ξέρω, στον Παχρέιν την είναι την πόλη που δεν βλέπει. Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, όπως και στο Κατάρ. Πολύ μεγάλη. Το οποίο παίζει ένα περίεργο ρόλο το Κατάρ. Και πιστεύω ότι αν γενικευτεί ο πόλεμος, αυτές οι χώρες κινδυνεύουν να κουβεντούν από την θέση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το αρχικό ζήτημα που είπατε με το Ισραήλ, μία άμεση συνέπεια σε περίπτωση που το Ισραήλ χτυπήσει τις πετρελοπηγές που κρατάνε εν ζωή την οικονομική κατάσταση του καθεστώτος. Η πρώτη χώρα η οποία ταρακουνιέται σε τεράστιο βαθμό είναι η Κίνα, η οποία εισάγει ενέργεια για τα παραγωγικά της εργοστάσια. Άρα αυξάνεται η τιμή του παραγόμενου αγαθού για να προσκυλιστεί το κόστος που θα χάσει η Κίνα, επειδή θα μειώσει την παραγωγή λόγω του δεν έχει ενέργεια. Ποιο είναι ο τελικό αποδείκτη που θα πληρώσει την τιμή? Ο μέσος Ευρωπαίος. Άπαξ και χτυπηθούν οι πετρελοπηγές, αντιλαμβάνεστε πως επειδή επιδεινώνεται η βιομηχανική παραγωγική κατάσταση της Κίνας, που εισάγει ενέργεια το Ιράν, ο τελικός καταναλωτής ή θα πληρώσει πάρα πολύ περισσότερο για τα αγαθά τα οποία θα παραλάβει από την Κίνα, ή δεν θα παραλάβει καθόλου αγαθά. Και θα έχουμε τεράστιες ελλείψεις, όπως είχαμε ελλείψεις στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Οπότε, ναι, για εμάς, σαν Ευρώπη, το χειρότερο όλο σενάριο που θα μας ακουμπήσει στην τσέπη θα είναι το χτύπημα στις πετρελοπηγές. Δεν θα είναι η αλλαγή για εσάς, ούτε το χτύπημα στα πυρηνικά. Το οποίο χτύπημα στο πυρηνικό πρόγραμμα δεν χρειάζεται να είναι αναγκαστικά ένα τρίτο από ό,τι θα σηκωθεί. Είχαν χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με ένα κυβερνόπλο. Με μια κανονική στρατιωτική επιχείρηση. Ο κυβερνοχώρος υπάγεται στο πλαίσιο των στρατιωτικών πεδίων επιχειρήσεων. Τώρα, όταν αναφέρατε τη Σαουδική Αραβία, πράγματι είναι μια χώρα η οποία είναι κόμμος και το μετουσιωτήσει κόμμος. Τα κύρια έργα που έχει και αφορούν τον IMEC είναι η κατασκευή νομίζω 4 λιμένων που θα φυλάσσουν προϊόντα που θα έρχονται από την Ινδία, τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Και το δεύτερο το οποίο κάνει είναι η κατασκευή σιδηροδρόμων, όπου θα μεταφέρονται τα προϊόντα που θα έχουν έρθει σε λιμάνια, θα μεταφέρονται, θα καταλήγουν στο Ισραήλ και από Ισραηλινά λιμάνια θα φεύγουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Ευρώπη, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν έναν τεράστιο ρόλο και είμαστε τυχεροί σαν χώρα που τον κατάλαβε ο κ. Δέντες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι το χρηματοπιστωτικό κέντρο του IMEC, δηλαδή η συντριπτική ροή των κεφαλαίων. Θα πέσουν στον IMEC και ήδη ξεκινάνε να πηγαίνουν προς τον IMEC, δεν θα είναι από την Αμερική προς την Ινδία, από την Ευρώπη προς την Ινδία, από την Γερμανία προς την Ινδία, θα είναι μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που μπορούν και θα δίνουν κάποια, έτσι έχει πει η κυβέρνηση, θα δίνουν κάποια σαν μπόνους στις επενδύσεις προς την Ινδία, θα είναι το χρηματοπιστωτικό κέντρο που θα περνάνε οικονομικές ροές για να καταλήξουν στις υποδομές του IMEC. Οπότε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θέλουν τώρα που μιλάμε να μετουσιωθούν σε ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο. Γι' αυτό έχουν τόσο τεράστιο καθεστώς ασφάλειας, υπάρχει μηδενική εγκληματικότητα. Θέλουν να γίνουν ένας ασφαλής
τομέας διαμεσολαβητικών επενδύσεων. Αυτός είναι ο επίσημος όρος και γι' αυτό έχουμε και τόσο μεικτές και καλές σχέσεις και με την Κίνα και με τις ΗΠΑ και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Έχουν σχετικά καλές σχέσεις, αλλά έχουν σχέσεις. Γι' αυτόν τον λόγο κινούνται στον τομέα τον οποίο κινούνται, γιατί θα είναι ο χρηματοπιστωτικός πίνακας. Λοιπόν, θα κάνουμε γρήγορα ερωτήσεις για να προλάβουμε τις 8 ώρα όλοι. Έχει ζητήσει ο κύριος Πορτοκαλάκης από ώρα. Κύριε Βογιανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας και για το χυμαρόδι λόγο σας, καθώς και τις νέες πληροφορίες που μαθαίνατε και εγώ εκπλήσωμαι από αυτά που μας είπατε. Μέσα σε όλη αυτή τη ροή των στρατηγικών και παγκόσμιων μεταβολών, με ενδιαφέρει περισσότερο η πορεία της Ελλάδος και το μέλλον της. Είναι ευκαιρία, είπατε στην ομιλία σας, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με την προοπτική που έχει, με την αποτρεπτική δύναμη και τους εξωτερικούς που μέσα στα 2-3 χρόνια θα ολοκληρωθούν, παίζει ένα πολύ ωραίο σταθεροποιητικό ρόλο μέσα σε αυτή την ροή του ΑΕΜΕΚ και οτιδήποτε άλλο. Αυτό παίζει σαν σταθεροποιητικό ρόλο λόγω της πυθύνιας συμπεριφοράς της, ή είναι ευκαιρία τώρα κάτω από αυτό το στρατηγικό ρόλο που όλοι αντιμετωπίζουν, αν αντιλαμβάνονται, να πατήσει πόδι και να λύσει τα πάγια προβλήματα της μόνιμης απειλής 50 χρόνια από την Τουρκία και την επίλυση του προβλήματος της Κύπρου που φαίνεται άλυτο. Δηλαδή, χρειάζεται μια στιβαρή ηγεσία, η οποία αυτή τη στιγμή κάτω από τις μεγάλες στρατηγικές γεωπολιτικές εξελίξεις να φροντίσουμε για τα συμφέροντα της χώρας. Το βλέπετε αυτό εφικτό, ή θα παίξουμε το ρόλο του καλού παιδιού και θα μας πούνε αύριο, δώστε λίγα ένα νησάκι, έχετε πολλά εσείς 3.000 νησιά εκεί, δώστε λίγα να ησυχάσουμε. Πώς βλέπετε δηλαδή αυτό το ρόλο, πώς θα υλοποιηθεί αυτός ο ρόλος? Σαν μας την πρώτη μας λένε, πάρτε πάει σε εκεί, πάρτε πάει σε ευχαριστώ, ευχαριστώ και δεν θα έχουμε κανένα της αντιστοιχόφελος. Αυτή είναι η ερώτηση. Okay. Ωραία, να είστε καλά για τα καλά σου λόγια. Αρχικά, η κάθε κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες. Και αυτή τη στιγμή την οποία ζούμε πράγματι είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα. Και ο πυρήνας της ευκαιρίας είναι να διεθνοποιηθεί το ότι η Τουρκία δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, δεν είναι θέμα απειλής της Ελλάδας μόνο, απειλεί και την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του ΑΕΜΕΚ, όλες αυτές τις αλλαγές του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το διεθνές σύστημα. Η κυβέρνηση, εγώ δεν έχω ακούσει να λέει κάτι τέτοιο, ότι απειλεί την εμπορική διασύνδεση και την ασφάλεια, την εμπορική ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία τώρα χτίζεται. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει διεθνοποίηση του ευρύτερου ζητήματος και του ευρύτερου προβλήματος που λέγεται Τουρκία, που δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Ελλάδα, ξαναλέω, είναι πρόβλημα και για την Ινδία και για το Βιετνάμ και για την Ινδονησία και πάλι λέγοντας. Πράγματι θα ήταν μια ευκαιρία, αλλά δεν το βλέπω να το αντιλαμβάνεται η ελληνική κυβέρνηση ως μια ευκαιρία. Η ελληνική κυβέρνηση, στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, κατά κύριο λόγο ακολουθεί κάποιες γραμμές από το εξωτερικό, χωρίς κάτι τέτοιο να απαραίτητο καλό ή κακό. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ουδέτερο προς κακό, διότι βλέπουμε ότι. Με τον κύριο Γεραπετρίτη τώρα που είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει με το θέμα της Τουρκίας. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε κιόλας επί των αξιώσεων μιας χώρας η οποία απειλεί όλο το νέο διεθνές σύστημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν έχει λογική. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το εξηγήσουμε λογικά. Κινήματα απλά δεν έχει λογική. Είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό. Ο κύριος Παρασκευάτος. Κύριε Κοντιανόπουλε, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ήρθατε. Η ζωντάνια ενός νέου ανθρώπου που παρουσιάζει τέτοια θεματολογία με τέτοια ταχύτητα είναι πράγματι εντυπωσιακή και ο Χυμαρόδης τότε το αναφέρει. Στην αρχή μας είπατε. Πιο κοντά γίνεται το μικρόφωνο, μου θα σας πούνε όλοι. Στην αρχή μας είπατε ότι οι πληροφορίες σας έρχονται από πολλές πηγές. Εδώ υπάρχει ένα έννοια. Πώς μπορείτε εσείς να διασταυρώνετε αυτές τις πληροφορίες, αν είναι αληθείς, αν στέκουν και εσείς να τις μεταφέρετε σε εμάς ή σε οποιονδήποτε. Είναι ένα ερώτημα. Αναφέρατε όλους σας που έχουν γεές οι οποίες είναι πάρα πολύ εξαιρετικές και δεν βρίσκονται σαν την Ουκρανία ως και την Κίνα, αλλά δεν αναφέρατε ένα μεγάλο παίκτη που είναι η Ρωσία και έχει και αυτός, σπάνιες γεές και πρέπει να το αναφέρουμε έτσι ώστε να είμαστε πιο πλήρες. Όσον αφορά για το κόμβο που αναφέρουμε για το Ισραήλ. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα μειονέκτημα. Το λέμε ότι αύριο το πρωί θα υπάρξει κόμβο. Όπως ήταν και ο αγωγός εκεί. Να πάμε στο ερώτημα για περιμένουν οι άλλοι θα με φάνε, έτσι.
Λοιπόν, και δεν θέλω να με φάνη. Αυτός ο δρόμος που αναφέρατε θέλει πάρα πολλά χρόνια για να γίνει. Δεν είναι εύκολο. Και κυρίως, εάν γίνει πραγματικά αυτό στο ΕΑΝ, θα πλήξει την Αίγυπτο. Αυτό είναι βεβαιωμένο. Γιατί θα περνάνε από εκεί εσύ και ο άλλος ο δρόμος της Κίνας. Όλη η ιστορία αυτή που αναφέρατε πρέπει να την κοιτάμε λίγο καλύτερα και πιο εστιασμένα και πιο διευρυμένα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Άρα πεσπιτήσαμε δηλαδή αυτά που είπε ο κ. Χρυσόγλος. Σε κάθε στιγμή αναφέρθηκα στον παράγοντα μέλλον, στο ότι θα γίνει σε κάποιες δεκαετίες, καλώς ισότητα των πραγμάτων. Και όσον αφορά τις πάνες γης, τα εδάφη που ανέφερα στο Χάρκοβο και στην Κρυμαία είναι ρωσικά εδάφη. Επίσης, στα οποία ελέγχουμε τις πάνες γης και τα σπάνια μέταλλα. Υπάρχουν και άλλα, ναι, και στη Μητροπολιτική Ρωσία και υπάρχουν και τα εδάφη τα οποία ελέγχονται από την Κίνα στην Αφρική. Και εκεί πέρα η Ρωσία λειτουργεί και ως δύναμη ασφαλείας των εδαφών και ως μια χώρα η οποία τα εξάγει κατά κύριο λόγο, ελέγχει τις διαδρομές προς τα υπόλοιπα κράτη. Όσον αφορά αυτό με τις πηγές, εγώ περιμένω να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα μιας σύνδεσης από τη στιγμή που είναι απλά μια είδηση και δεν έχει πιστοποιηθεί, όταν θα γίνει επίσημη πολιτική διαδρομή με τον IMEC. Δεν βγήκα να διατυπανίσω για την έναρξη του IMEC τον Σεπτέμβριο, διότι απλά το έχει πει ο κ. Μόντ, δεν είναι κάτι. Και ο κ. Ερντογάν έχει πει πολλά και η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πολλά. Βγήκα να το πιστοποιήσω 2 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην εισβολή της Χαμάς στην Λωρίδα στο Ισραήλ, όπου εκεί πέρα είπα ότι κατά κύριο λόγο γίνεται για τον IMEC. Ναι. Θα δούμε κατά πόσο, ποιο μέρος του θα το πιστοποιήσω και εγώ, ναι. Και εγώ το έχω πει, γιατί έχω διαβάσει σε 50 τέτοια ξένα τέτοιο αναλύσεις. Άρα λοιπόν, κακώς έγινε το ερώτημα Ιωάννη, διότι έπρεπε να το ξέρεις εσύ. Εγώ το είπα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πρόγραμμα για κατασκευή. Ναι, και τι εξάγει ως εξοπλισμό, δηλαδή αυτό το μοντέλο που εξάγει με τα rocket forces, με τις πυραυλικές δυνάμεις που το χρησιμοποιεί η Τουρκία και το Ιράν και είναι το βασικό σημείο εξοπλιστικής επιρροής για τις χώρες που έχουν μια τάση έτσι να θέλουν να αλλάξουν τα σύνορά τους. Αυτό σαν μεθοδολογία έχει αξιοποιηθεί από πάρα πολλά κράτη μέσα στην Ανατολή. Έχει αξιοποιηθεί από την Τουρκία, όπως είπα, από το Ιράν και το Πακιστάν το ίδιο. Οπότε είναι μια χώρα που θα μας προβληματίσει σε τεράστια από κοινά και στο εξοπλιστικό κομμάτι. Κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος έχει χτίσει το πολυπληθέστερο πολεμικό ναυτικό όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Οπότε πράγματι πολλές επενδύσεις πέφτουν στην άμυνα και πέφτουν στοχευμένα στους τομείς της άμυνας, όπως το χρηματοκίνητο και τα λεφτά, οι οποίοι μπορούν και ακολουθούν την διαδικασία της αμφισβήτησης ξένης κυριαρχίας. Είναι ένα παράδειγμα για όλους. Λοιπόν, να πούμε κανένα 2-3 ερωτήσεις από εδώ από το διαδίκτυο. Ο κύριος στη συνέχεια σηκώνει το χέρι, αλλά δεν πρέπει πίσω όμως να σηκώνει και άλλοι από πίσω το χέρι. Δεν είναι μόνο αυτός. Λοιπόν, θα πούμε αυτούς που είναι στο διαδίκτυο, θα σου πω και τις 3 ερωτήσεις. Λοιπόν, για να σας απαντήσω μια φορά και μετά θα πάμε. Λοιπόν, εδώ στο τέτοιο. Ο κύριος Αλέξανδρος εδώ λέει ποιος είναι τελικά ο νέος χάρτης μέσα στο βιβλίο. Το είπα για το ΙΜΕΚ κλπ. Και την εξάλληψη του χταποδιού με τα πλοκάμια. Λοιπόν. Είναι σαφές, άρα δεν σας ακούω την απάντηση. Συγχαρητήρια εδώ από τον δόκτωρα, τον στρατηγό δόκτωρα Διαμαντόπουλο. Κάναμε και ζημιά. Όχι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κατσάνο Δημήτριο και λέει μια σημαντική παρατήρηση εδώ ότι η αναμενόμενη απάντηση Κίνας στον ΙΜΕΚ εμπορικό διάδρομο είναι το βόρειο πέρασμα διαμέσου του Βυρίγιο Πορθμού, τον Αρκτικό κύκλο και κατάληξη λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης. Κρίσιμος κόμμα ασφαλείας από την γραμμή είναι τα ΙΒΑΝ. Είναι αυτό το επόμενο σημείο σύγκρουσης. Πολύ ωραίο ερώτημα του κυρίου. Λοιπόν, και το τελευταίο του κυρίου Ευαγγελόπουλου, για να πάμε εδώ μέσα στο κοινό. Ποια είναι η δυνατότητα της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των Αραβικών, αν μπορεί αξιόπιστη και τα κλειστά. Λοιπόν, καμία, το λέω παντού, έχω να απαντήσω κύριο Ζωή. Έχει αεροπλάνα 50 ετών και λοιπά, δεν αφήστε το. Τα στενά του ορμού δεν μπορεί να τα κλείσει. Μπορεί να τα κλείσει, έχει δυνατότητα. Λοιπόν,
και η δυνατότητα να προσβάλλει και στη Μέση Ανατολή με τα πυραυλικά αισθήματα, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πυραυλικό οπλοστάσιο. Αυτά είναι άρα τη μία ερώτηση. Όχι, μία ερώτηση. Για να πάμε εδώ μέσα. Ξέρετε, διαλέγει ο καταναλωτή τι θα αγοράσει και τι όχι. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, ο καταναλωτή είναι η Ευρώπη. Αν η Ευρώπη αποφασίσει ότι θέλει να αγοράζει τα αγαθά τα οποία παράγονται από χώρες όπως η Ινδία, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες, πολύ απλά δεν θα επιλέξει τον βόρειο διάδρομο τη Κίνα, να αγοράσει τον βόρειο διάδρομο τη Κίνα, όσο φθηνό και αν είναι. Αυτό κάποιο μπορεί να νομίζει ότι είναι ένα σκεπτικό φαντασία. Όχι, γίνεται ήδη. Οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα φθηνότερα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τη αγορά που έρχονται από την Κίνα, όμω τι έχουμε επιλέξει, να βάζουμε δασμού 45 και 50% και να επιλέγουμε τα ακριβότερα δικά μα. Και σε πολλά μοντέλα είναι ακριβότερα τα μοντέλα τα ευρωπαϊκά και από τα κινέζικα μοντέλα με δασμούς μαζί. Οπότε πάντα σε αυτούς τους δρόμους επιλέγει ο τελικός καταναλωτής. Και εδώ πέρα ο τελικός καταναλωτής που θα είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε, είναι ότι η τάση δείχνει πως θα επιλέξει τα πιο φύλλα προσκύματα και τα πιο ανθεκτικά προς την ίδια. Διότι είχαμε την κρίση με την πρόσφατη οικονομική κρίση. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπέσει το ίδιο λάθος η Ευρώπη να θυσιάσει τη μακροχρόνια ασφάλεια και ευημερία για το βραχυπρόθεσμο όφελος. Αυτό ναι, νομίζω ότι πάθουμε και μάθουμε. Okay. Λοιπόν, ο κύριος Γουγούς και μετά ο κύριος εδώ. Όχι, τα αλλάζω. Όχι, δεν το παίρνετε εσείς. Λοιπόν, δεν θα επιλέξετε εσείς. Δεν βλέπετε πίσω ότι οι άλλοι έχουν σηκώσει το χέρι συνέχεια. Άρα λοιπόν, και μάλιστα μιλάτε κάθε φορά. Λοιπόν, κύριε Γουγούση. Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι στο πλαίσιο που μας είπατε τη μετακίνηση τη δυτική παραγωγή από την Κίνα στην Ινδία. Να. Ποιος είναι ο ρόλος των BRICS, συγκεκριμένα ο ρόλος της Ινδίας στους BRICS, εφόσον η Ινδία στην ουσία κλέβει την οικονομία της Κίνας. Και η άλλη ερώτηση είναι οι σπάνιες γης και τα μέταλλα που είπατε στην Ουκρανία. Είναι σε όλη την Ουκρανία ή είναι μόνο ανατολικά του κλίμενου. Είναι μόνο ανατολικά. Είναι μόνο ανατολικά και στην παλαιά Κρυμαία. Ένας από τους κύριους λόγους που εισέβαλε με τον τρόπο που εισέβαλε. Και στον Ντομπάς, αν μου επιτρέπετε. Και στον Ντομπάς, όπου υπάρχει λίθιο, το μεγαλύτερο κοιτάσματα λιθίου. Γι' αυτό και σφάζονται και στον Ντομπάς. Όχι, έπρεπε. Και έπρεπε να βγει για τα ρωσόφωνα. Λοιπόν, σπάνιες γέες και όλα αυτά. Όσον αφορά τα BRICS, ο ρόλος των BRICS, επειδή το έχουμε μπερδέψει λίγο στην Ελλάδα, δεν είναι να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα ΝΑΤΟ. Ο ρόλος των BRICS είναι να διαμορφώσουν μια συμμαχία η οποία θα συναλλάσσεται μεταξύ της για εμπορικά προϊόντα, για αγαθά και για υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζεται από το δολάριο, χωρίς να επηρεάζεται από τη ΣΥΠΑ, χωρίς να βρίσκονται αυτά τα κράτη σε μια κατάσταση όπου οι ΗΠΑ όποτε θέλουν μπορούν να χτυπήσουν. Πάνε τις τιμές του μεταξύ του εμπορίου με κινησικό νόμισμα, χωρίς το δολάριο, ήρθε με φίλο στην ΕΠΗ. Και αυτό το λόγο και για πάρα πολλούς άλλους. Επίσης, ένα από τους κυριότερους λόγους των ύπαρξης των BRICS είναι ο έλεγχος των πηγών από τις οποίες κάνουμε εξόριξη των σπάνιων και των σπάνιων μετάλλων. Δηλαδή, διότι σε επίπεδο 70-75% και πολύ λίγο μπορεί να σας λέω, τα κοιτάσματα του πλανήτη στις σπάνιες γης και σπάνια μετάλλα βρίσκονται σε χώρες που συμμετέχουν στα BRICS. Και όχι μόνο τα κοιτάσματα, και οι εταιρείες εξόριξης είναι κατά κύριο λόγο κινέζικες. Και τα δίκτυα μεταφοράς όλων αυτών των, όλο αυτού του ρητικού πλούτου. Δηλαδή, καλώς γίνεται η εξόριξη, η μεταφορά του πώς γίνεται. Χρειάζονται, αντιλαμβάνεστε, ειδικά πλοία, ειδικά τρένα, ειδικές διαμορφώσεις, όπου και πάλι πάγονται στα BRICS. Οπότε έχει να κάνει με το γενικότερο έλεγχο του ορυκτού πλούτου υπό τον οποίο χτίζεται η δεύτερη μηχανική επανάσταση. Λοιπόν, ο κύριος και μετά ο κύριος Βάρδας. Λοιπόν, εδώ, αν μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή έτσι αυτό. Εκτός από αυτό, είπε ο Καντάφη, τελευταία του πρόταση. Είναι καλές σε όλες τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες το. Λοιπόν, συγγνώμη, Golden Lira, τη χρυσή λίρα. Αυτό ήταν το κύκνιο άσματο. Με το που πρότεινε αυτό το πράγμα, έγινε αυτό που έγινε στη Λιβύη, η Επανάσταση κλπ. Λοιπόν, αν μου επιτρέψετε, συγγνώμη για το αυτό. Εκτός από εδώ, γιατί είναι λάθος, αλλά είναι και αυτό. Ναι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο δεν το κουνάτε στο στόμα του για να σας ακούνε, ναι. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την συζήτηση και ο Ρόπαν Τρίτης. Η ερώτηση είναι η εξής. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Ελλάδα έχει ένα γεωστρατηγικό χώρο, ο οποίος είναι εκμεταλλεύσιμο. Τώρα, είναι γνωστό επίσης ότι πρέπει να γίνει διασύνδεση με τον ΑΕΜΕΚ από την μετοχή με την Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Γιατί τόση μεγάλη δυσκολία για αυτόν τον αγωγό, τον περίφημο αγωγό διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος-Κύπρου. Μήπως είναι η δηλία
η ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης ή μήπως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν το θέλουν. Αυτό ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Μπάρβα, το μικρόφωνο μετά. Όσον αφορά αυτή τη φοβικότητα, είναι ξεκάθαρο ο λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά και οικονομικά κέντρα μέσα στην Ελλάδα και μέσα στην Κύπρο, που δεν είναι κακό να το πούμε, έτσι λειτουργούν τα κράτη. Έχουν μεικτές σχέσεις και το επίπεδο της οικονομίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά και οικονομικά κέντρα τα οποία δεν θέλουν, δεν ευνοούνται από το να διασυνδεθεί είτε ενεργειακά είτε ψηφιακά, είτε όπως θέλετε πείτε το με καλώδια, η Ελλάδα με την Κύπρο. Να υπενθυμίσω ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους το κρατάνε κάποιες γερμανικές τράπεζες. Η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία υπάγεται στον άξονα της Ρωσίας με την Κίνα. Υπάγεται στον παλαιό δρόμο του μεταξύ, ο οποίος λειτουργεί έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι το ΕΜΕΚ είναι ένα συστημικό αντίβαρο, αλλά άρα η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία έχει συμφέροντα στην Ελλάδα, αλλά έχει ετεροπροσδιοριζόμενα συμφέροντα με τον ΕΜΕΚ. Οπότε υπάρχει και ο φόβος της Τουρκίας για πάρα πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο και στην Ελλάδα που πράγματι φοβούνται πως αν δεν βάλουμε την Τουρκία το θέμα της ηλεκτρικής και ενεργειακής διασύνδεσης θα μας κάνει πόλεμο Τουρκία και δεν θα ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μας κάνει πόλεμο Τουρκία. Πιστεύω όμως ότι αν γίνει κάποια κρίση δεν θα είμαστε όσο καλά προετοιμασμένοι στο κομμάτι της διαχείρισης που θα μπορέσουμε να είμαστε και η Ελλάδα και η Κύπρος αντίστοιχα. Οπότε έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό. Διαχείριση μιας είτε υπαρκτής είτε ανύπαρκτης απειλής από την Τουρκία στο συγκεκριμένο ζήτημα της ενοποίησης. Κύριε, συγγνώμη, δεν θα κάνουμε διάλογο. Ερωτήσεις, δεν έχουμε το προνόμιο. Υπάρχει αυτός και ο οικονομικός που σας είπαμε. Μια... Ο κ. Μπάρδας, παρακαλώ. Ο κ. Μπάρδας, για να προλάβουμε όλοι. Όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Μπάρδας, με κάτι που έχουμε και καταλαβαίνω. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η μία είναι η εξής. Είπατε ότι το Ισραήλ μάχεται αυτή τη στιγμή με την εξάρτηση του λογοτερότητα του απάντητα. Του Ιράν. Τόσα χρόνια δεν είχαμε πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει το Ιράν, το Ισραήλ, το Ιράν. Μέχρι πριν 50 χρόνια το Ιράν ήταν τυπικού τύπου βάση του Σάκ. Ο τόπο ζωή των περισσότερων Ιρανών ακόμα είναι τυπικό τόπο. Νομίζω θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προετοιμάσει, να έχετε ετοιμάσει το Ιράν να προσεγγίσει το Ιράν, όχι την κάθε μεριά και την εκεί του λαού δρόμου, αλλά να έχει να μάθει τόσα χρόνια δεν θα καταφέρει το πανηγυρικέ μπορά. Σε αντικατάσταση, όπως θέλετε, πείτε, του πληθυσμού μέσω των λαθρομεταναστευτικών ροών, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι γνώμη, οπότε είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ στο μέλλον. Τώρα, το Ισραήλ, το αν πρέπει να προσεγγίσει το Ιράν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ξανακούσει, να σας είμαι ειλικρινής, αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο, όταν υπάρχει μια επιθετική Ιρανική εξωτερική πολιτική εναντίον του Ισραήλ εδώ και τόσα χρόνια, έχει το Ισραήλ την πολυτέλεια να δεχτεί όλη αυτή την επεκτατικότητα και την επιθετικότητα από μεριά Ιράν για να σταθεί με του Ιρανικού όρου σε ένα τραπέζι. Επίσης, το Ιράν είναι κέριος ενεργειακός κόμβος για τον BRI, το συστημικό αντίπαλο του ΑΕΜΕΚ, είναι ο κύριος ενεργειακός προμηθευτής της Κίνας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και το Ιράν δεν θα το συνέφερε να δημιουργηθεί ένας ΑΕΜΕΚ κατόπιν συνεργατικής σχέσεως με το Ισραήλ. Οπότε είναι μια πληθώρα παραγόντων που αυτά τα κράτη δεν μπόρεσαν ποτέ να τα φέρουν στο ίδιο στρατό. Αν αλλάξει η ηγεσία το Ιράν, και πάμε σε αυτό που είπατε πριν, σωστά, διότι ήταν. Ένα δυτικού τύπου, δυτικού προτύπου κράτους του Ιράν, εκεί μπορεί να βρεθεί μια λύση. Εγώ αυτό βλέπω δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας. Και όσον αφορά τη διόρυγα, η διόρυγα υπάγεται στο κλασικό σκεπτικό που είπαμε πριν και με τα κέντρα ελέγχου πληροφοριών. Διαμοιρασμό ρίσκου. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε σαν Ευρώπη από μια διόρυγα για να έρθουμε όλα αυτά τα αγαθά από την Ασία προς την Ευρώπη. Θα είναι ανταγωνιστική και επειδή η Αίγυπτος έχει τόσο μεγάλη διείσδυση από κινέζικα προγράμματα και από ρωσικά και από ρωσικές επενδύσεις και από κινέζικες, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Σπρώχνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μικρό βαθμό, αλλά σημαντικό, και το Ισραήλ, μία νέα διόρυγα, η οποία θα μπορεί σε περίπτωση που πέσει η Αίγυπτος από τη δυτική επιρροή, που φύγει από τη δυτική επιρροή, να έχουμε μία άλλη διόρυγα να γίνουμε. Δεν είναι ξεκάθαρη
σχέση διαμοιρασμού ρίσκου, όπως αναφέραμε και πριν. Δεν ξέρω αν σε καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, ο κύριο Σιδερή, υπάρχει και ένα άλλο, κάνω μαζί τι ερωτήσει. Νομίζω τελειώνουμε, γιατί βλέπω και την ώρα, είμαστε στο τέλο. Γιώργο, last but not least, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, θα κάνουμε ένα εξαμήνιο. Τρία πράγματα πολύ γρήγορα. Πρώτον, γιατί επέτρεψαν στην Κόσκο να έρθει στον Πειραιά. Δεύτερο, η φρουρή της Επανάστασης, το Ιράν, πόσο ισχυρή είναι, ξέρω ότι λειτουργεί σαν δεύτερο στρατός, θα κρατήσει το πολύτελο και για πόσο διάστημα, εκτίμηση. Και το τρίτο, τη στιγμή που η Τουρκία κινείται και ενοχλεί όλους, υπάρχει την πνώση το θέμα της, ξέρω ότι είπατε δεν είναι το αντικείμενό σου, του Κουρδικού. Υπάρχει περίπτωση να φάει μπροστά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όσον αφορά την Κόσκο, ο κύριος λόγος που έχω παρατηρήσει εγώ είναι η ανάγκη της χώρας για μια στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση και για δημιουργία έργων στρατηγικών υποδομών. Διότι όπως το γνωρίζουμε, η Κόσκο μπήκε με ασύμμετρα, έτσι, μπήκε με ένα περίεργο κόστος στην επένδυση στο λιμάνι και σε αυτό ευθύνεται και ο ελληνικός παράγοντας κατά κύριο λόγο, όπου κλασικά δεν έχουμε διαγνώσει τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και έχουμε αφήσει μια τέτοια στρατηγικού τύπου επένδυση. Και ευθύνονται και σε μικρό αλλά σημαντικό βαθμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πίεσαν, μπορεί να πίεσαν για να το ξέρω, δεν πίεσαν την ελληνική κυβέρνηση να αντιληφθεί το τι γίνεται. Τώρα η πρωταρχική ευθύνη είναι στη χώρα μας, αλλά το αφήνω να υπάρχει. Όσον αφορά τις προβλήσεις της Επανάστασης, είναι το παραστρατηγικό, είναι το παρακλάδι το οποίο στηρίζει το καθεστώς. Ανέβασε το καθεστώς κατά κύριο λόγο, θα το στηρίξει, δεν ξέρω πόσο, θα κρυθεί το τι θα γίνει στη Συρία, διότι ο κύριο λόγο δραστηριοποίηση των προβλήσεων της Επανάστασης είναι η Συρία και το Ιράκ. Όταν περάσει μπροστά από τη Συρία και το Ιράκ θα το κρίνουμε. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το καθεστώς, διότι πιστεύω θα είναι πολύ ισχυρότερη όποια σύγκρουση υπάρχει πληθυσμιακή από αυτή που νομίζουμε. Πράγματι, η πρώτη επανάσταση είναι τεράστια ισχύνη στο πολίτευμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας δώσω χρονικό, δεν μπορώ να σας δώσω χρονικό ορόσημο. Δεν ξέρουμε την ποιότητα κάποιων επαναστάσεων οι οποίες μπορούν να ξεπηδήσουν μέσα στο Ιράν. Δεν ξέρουμε πόσο έντονο θα είναι, ούτε τι δίκτυα υπάρχουν. Και όσον αφορά το κουρδικό, αυτό που διαπιστώνω στην Ελλάδα και δεν το λέω με καμία έτσι, διάθεση κριτικής, είναι ότι το ζήτημα του να δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτος το αναφέρουμε σχεδόν μόνο στην Ελλάδα, σε τόσο μεγάλο. Στις ΗΠΑ, αν παρατηρήσετε την αρθρογραφία και στο Ισραήλ που έχουν ξεκινήσει ασχολούνται με το ζήτημα, αναφέρονται στο κουρδικό μόνο όταν θέλουν να δώσουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Τουρκία. Είναι ένα ζήτημα ετεροπροσδιοριζόμενο. Δεν αφορά το κουρδικό στο κουρδικό. Αφορά τη σχέση στην εξίσωση κουρδικό και Τουρκία. Δηλαδή, λειτουργεί περισσότερο σε μια απειλή παρά σε μια πραγματική δημιουργία κουρδικού κράτους, και αυτό είναι καλό να το καταλάβουμε σαν Ελλάδα, διότι και μια μεγάλη ποιότητα του πληθυσμού του ελληνικού δίνει πολλές από τις ελπίδες της στο τι θα κάνει το κουρδικό. Οι Κούρδοι θα κάνουν κάτι που θα μας ωφελήσει μόνο σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία, όπου θα λειτουργούν σαν ένας μικρός αλλά σημαντικός εσωτερικός αποσταθεροποιητικός κόμβος στην Τουρκία. Μόνο εκεί δεν βλέπω κάποια διαδικασία δημιουργίας κουρδικού κράτους. Και κάτι τελευταίο για το κουρδικό. Είναι ένας λαός ο οποίος, πρέπει να το παραδεχτούμε, δεν είναι. Είναι τροποδιοριζόμενος. Δεν είναι μονιασμένος. Δεν έχουν αποφασίσει οι ίδιοι πώς θέλουν να κάνουν κράτος. Εμείς θέλουν ένα κουρδικό υπό το Ιράν ως κεφαλή, οι άλλοι με την Τουρκία ως κεφαλή, οι άλλοι με τη Ρωσία, οι άλλοι με την Αμερική, οι άλλοι με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει μια ενιαία υπόσταση στους Κούρδους τους ίδιους. Ακόμα και στο κουρδικό, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, έχουν κάνει σχέση μαχία και λοιπά με την Τουρκία, ας πούμε. Ναι, δηλαδή είναι. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχει δίκιο αυτό. Λοιπόν. Ρώτησα πρώτα, είπαμε τέλος. Γιατί το σκότω τώρα που θα πω τέλος. Λοιπόν, πες την τελευταία ερώτηση έτσι για να μην σας αδικήσω, αλλά να σηκώνετε πιο εύκολο το χέρι και πιο γρήγορα για απαντήσει. Γιατί είπαμε 8, πάντα το ξεπερνάμε το 8. Το 8. Άντε να το έχουμε σαν παράδοση. Ναι, ναι. Ακούτε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το αεροδρόμιο για τα ντρόουν που είναι για τα τσιτούρκη τα κατεχόμενα, οι Ισραηλοί, τι λένε. Τι να σας πω. Εντάξει, το καλό στην όλη κακή υπόθεση με τα τουρκικά αεροδρόμια στα κατεχόμενα είναι ότι βρίσκονται εντός της εμβέλειας και σχετικά εύκολα εντός της εμβέλειας του πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς, που έχει αγοράσει και τα όρα Β52, αν λέω καλά τον όρο, κάποια σερβικά πυροβόλα τα οποία ναι, εξειδικεύονται και σε επίπεδο ποσότητα και σε επίπεδο ποιότητα πυρομαχικών στο να χτυπάνε ακριβώς τέτοιες υποδομές. Αν κρίνουμε από τα επιχειρησιακά δάγματα που έχουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα είναι πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε το να βρεθεί από την Εθνική Φρουρά ένα τέτοιο αεροδρόμιο σε περίπτωση κρίσης. Αυτό κατά κύριο λόγο. Είναι όπως λένε οι Αμερικάνοι, σαν να χτυπάς κουνέλια στο βαρέλι. Κάπως έτσι. Ναι, ο όρος αμερικανικός. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο. Υπάρχει να στοχίσει, άμα χτυπήσει ένα κουνέλι με στο βαρέλι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Χωριανόπουλο. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική ανάλυση, την οποία μέσα σε ό,τι με αφορά το απείλαψα, κύριε Χωριανόπουλε, διότι ασχολούμαι κι εγώ με αυτά.
Και πραγματικά μπορώ να σας πω ότι σχεδόν τα περισσότερα, για να πω όλα από αυτά που είπε, τα έχω διαβάσει κι εγώ και θα συμφωνήσω με τις απόψεις και τις εκτιμήσεις του. Λοιπόν, κύριε Χωριανόπουλε, εμείς, εκτός από αυτό που καλούμε τους ομιλητές, κάνουμε και δώρα. Τα δώρα που να κάνουμε είναι βιβλία του Ελισμέ. Θα σας πάω σε κάποιο άλλο αυτό, στις Βαλκανικές Προοπτικές. Είναι ένα βιβλίο το οποίο... Να είστε καλά, το εκτιμώ πολύ. Το πρώτο βιβλίο για τα Βαλκάνια που διάβασα στη ζωή μου ήταν του κυρίου Βουρδούμη. Να, πάλι όταν ήμουν 19 ετών. Ο κύριος Δουδούμης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τη βιβλιογραφία του Ελισμέ, είχε μια δουλειά και έφυγε πιο νωρίς, συμμετέχει εδώ, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τις ιδέες και προχωράμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ενημερώσω τον κύριο Βάρδα. Κύριε Βάρδα, σήμερα το βιβλίο για τη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι δική σας προσφορά και σας μνημονεύουμε με το ευχαριστήσεως στο βιβλίο, ασχέτως αν δεν θέλατε, έχει πάει στο τυπογραφείο και σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε το νέο βιβλίο του Ελισμέ για τη Μέση Ανατολή, όπου ο κύριε Χωριανόπουλε, νομίζω θα βρείτε και εκεί πάρα πολλά ενδιαφέροντα, διότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που γράφονται και οι συμμετέχοντες που γράφουν. Λοιπόν, ο κύριος Ναύαρχος, ο κύριος Δούμης, αφήστε με εμένα για τους Ισραήλ θα έγραφα. Λοιπόν, ο Γρίβας και τόσοι άλλοι, και πραγματικά δηλαδή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να είστε λοιπόν καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και όσους παρακολούθησαν. Και εγώ ευχαριστώ όλους εσάς. Να πούμε ότι κάθε... Κάσαμε το χειροκρότημα, πώς λέει ο Θεός, χειροκρότημα, δεν είμαστε ειδοποιοί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους όσους παρακολουθήσατε. Συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ευθύνεται η οπτική ίνα, η οποία ενώ πριν είχαμε συμβατική ίνα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, τώρα έχουμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να διορθωθούν αυτά. Να υπενθυμίσω ότι κάθε Τετάρτη εδώ θα είμαστε. Την άλλη Τετάρτη έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαρόπουλο με ένα εξαιρετικό θέμα. Είμαστε εδώ, σας περιμένουμε. Καλό σας βράδυ, να προσέχετε. Thank you.